Τι φωνάζει. Τι φωνάζα. Δώσε λίγο, δυνάμωσε μου λίγο το 4. Ωραία, τώρα είναι καλά, τώρα είναι καλά. 4. Παπαδόπουλος το απόγευμα, Παπαδόπουλος και το βράδυ. Γενικά Παπαδόπουλος, ρε φίλε. Η Ελλάδα δεν... πώς θα το πω τώρα. Περί δυναστείας πρόκειται. Ε? Ζούμε μια δυναστεία Παπαδόπουλου. Αν δεν είχα εδώ δουλειά, και δεκαετίες. Αν δεν είχα δουλειά για και να κάτσουμε, κάτσουμε να γράφω τώρα για να τρίλεγα, θα ξέρεις, θα είχα φύγει. Γιατί ρε φίλε, αυτό που κάνεις τώρα δουλειά δεν είναι. Τι? Αυτή και είναι δουλειά. Ναι, αλλά επειδή έκανα το απόγευμα. Θα ψυχαγωγείς φίλε για 2 ώρες έναν άνθρωπο που είναι ή στη δουλειά ή ένα φανταράκι. Τους ψυχαγωγείς το απόγευμα. Το απόγευμα ενημέρωσες. Ενημέρωσα. Τώρα η βραδινή εκπομπή είναι πιο χαλαρή. Ό,τι μπορούσε. Είναι συνδυασμός ενημέρωσης και αναψυχής. Θα βγάλω τον Καραγκιόζη. Τώρα βγάζω τον Καραγκιόζη. Θα βγάλω τον Καραγκιόζη. Είμαι εγώ, ο Καραγκιόζη. Αυτό, ναι, λοιπόν. Τι λέει. Δεν πειράζει, θα λείψω αύριο. Πολύ ζέστη, ρε φίλε. Έχει αρκετή. Θα λείψω αύριο, ε. Αύριο θα είμαστε. Αεροδρόμιο... Θα είμαι στον αέρα τη πόλη, λίγο μετά τι 10. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα είμαι στο. Ναι, στο τοπίο, το κάνουν έργα ανακαίνιση απ' έξω, το αλλάζουν εξωτερικά. Κάνουν έργα, ναι, ναι, ναι. Ενώπιση του Πάκο Ερέρα ή. Ένα μήνα έχει. Που κάνουν έργα στο αεροδρόμιο. Που έτυχε να πάω προσφάτως 2 φορές. Αλλά αύριο θα είμαστε 10 το βράδυ για να υποδεχθούμε τον Πάκο. Που έρχεται. Πλάκα, πλάκα, έχω να πάω στο αεροδρόμιο. Για μόνη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. 1,5 χρόνο περίπου. Εμείς πηγαίνουμε συχνά με τον Άρη και με άλλα ζητήματα. Ναι. Μόνο πάει... για να φύγω δεν πηγαίνω. Φραγκφούρτ είχα πάει πέρυσι τα Χριστούγεννα. Αλλά πού θα πάει, θα πάω και μια φορά και να φύγω κιόλας. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέρ, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι του Λίμπερο 107,4. Παρέα, θα πάμε και τις 12. Κάτσε λίγο να στρίψω. Ναι, ναι. Βάλε Δευτέρα. Να κουρντήσω λίγο. Βάλε Δευτέρα. Λοιπόν, παρέα, θα πάμε και τις 12. Θα λυγίσω εγώ μέχρι τις 12. Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Σήμερα... Μια εκπομπή την οποία λατρέψατε. Γιατί ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Εδώ... Αγάπη συζητιέται η εκπομπή. Συζητιέται. Πας δεξιά-αριστερά, αλλά... πας στον Κουρέα, πας στο Ψιλικαζίδικο, πας από εδώ από εκεί κτλ. Αλλά είπαμε. Και όσο είναι αυτό που είπατε προχθές και τι γέλιο έριξε και το ένα και το άλλο και πώς το έπεσε εκείνο, πώς μη το έπεσε. Η δικιά μας η εκπομπή, για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται, την οποία έχετε αγκαλιάσει, σφιχτά αγκαλιάσει, σφιχτά έτσι. Σφιχτά αγκαλιάσει, σφιχτά. Καλό. Σφιχτά αγκαλιάσει, σφιχτά. Τι δουλειά κάνει δημοσιογράφο. Χάρη κάτω. Τι τελείωσε. Γυμνάσιο. Εξατάκτητο, εξαθέσιο. Όχι, 3 χρόνια. Λύκειο δεν πήγα. Δραχμάς δεν δίδαμε. Λοιπόν. Ήθελα να πω ότι. Ναι, αυτή η εκπομπή για να καταλάβετε πώς τη βλέπουμε εμείς. Είναι σαν τις ταινίες που είναι πολύ καλές ποιοτικές, αλλά είναι μόνο για μία φορά. Δηλαδή, για μία σεζόν εννοείς. Για δέλατε τη δεύτερη. Γιατί η ουσία της είναι στην πρώτη φορά. Εντάξει, φίλε, τώρα έτσι που το λες, δηλαδή. Τι θέλει αυτός. Τι έγινε. Άνοιξε την πόρτα, στα μάτια. Λοιπόν... Έκανε και το φραπέ του μου. 10 η ώρα φραπέ. Φραπεδάρα. Φραπεδάρα, ε. Φραπεδάρα, τσιγαράρα. Έλα εδώ, πες τώρα, φίλε. Τρέπεσαι. Τα έλεγε 2 ώρες, ρε φίλε. Α, ο LeBron James και ο. Τι είναι, τους πήραν σκούπα 3-0, τους έχουν κάνει. Και ξημερώματα Σαββάτου είναι ο 4ος τελικός, ο Cleveland. Μάλλον πάμε για σκούπα. Εντελώς. Στις 4 νίκες δεν είναι η κούπα. Ναι, ναι, ναι. Το δαχτυλίδι, μάλλον, και δεν σηκώνουν. Τώρα είναι αδικία που δεν πέρασαν οι Celtics και οι Rockets. Πιστεύω ότι. Θα είχαν μεγαλύτερη σειρά. Ένα Rockets Celtics θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σειρά από αυτό το που βλέπουμε τώρα. Γιατί ο άλλος είναι μόνος του και μια ομάδα δεν μπορεί όμως να τραβήξει. Εδώ έκανε και πάσα στον εαυτό του ρε, με τον ταμπλό. Εδώ αυτό. Φοβερή ναι, φάση. Εντάξει. Τι να κάνει. Κοίταξε, σου πω κάτι. Εγώ με μπάσκετ και ειδικότερα με NBA δεν έχω πολλά τα τελευταία 10 να σου πω χρόνια. Αλλά καλά, και ποτέ δεν ήμουν και πολύ φαν του NBA κτλ. Εντάξει, παρόλο που είναι ότι καλύτερο υπάρχει στο άθλημα. Αλλά. Εντάξει, ο LeBron παιχτάρα, έτσι δεν το συζητάμε. Έλα, είναι ο κορυφαίος NBA αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά το αν συγκρίνεται, φίλε, με Jordan κτλ. Και με άλλα ιερά τέρατα εκείνης της εποχής. Όχι, νομίζω την ευασυλία. Ήταν συνολικά πολύ πιο υψηλό το επίπεδο τότε. Ήταν περισσότερες οι καλύτερες ομάδες, περισσότεροι ναι, οι καλύτεροι μπασκετμπολίστες. Ναι, ναι. Υπήρχε μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Ναι, 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 ναι. Σε καταλαβαίνω τι θες να πεις. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, ο Τζόρνταν μπορεί να είναι και ο μεγαλύτερος αθλητής όλων των εποχών. Ναι. Που δεν είμαι μπασκετικός και. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να σου αναφέρουν άτομα από άλλα αθλήματα. Όχι μόνο από το άδειο. Κοίταξε. Στα ατομικά αθλήματα είναι άλλη αξία αυτών των αθλητών. Στα ατομικά αθλήματα. Αλλά κύριε φίλε, άμα το δούμε σφαιρικά,
πρέπει να δεις και το πόσο έχει ανταπόκριση στον κόσμο αυτό που προσφέρει σαν θέαμα ο αθλητής. Προσπαθεί τώρα να με αποπροσανατολίσει. Αν και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κι άλλο ρήμα που ξεκινάει από. αλλά πέραν του πόσο πολύ προπόνηση και πρέπει να κάνεις και πόσες θυσίες και τα λοιπά και τι επιδόσεις πιάνεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, ωραία μιλάμε σήμερα, πρέπει να δεις και πόσο έχει ανταπόκριση, τι feedback υπάρχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας κορυφαίος αθλητής στίβου δεν μπορεί να γεμίζει κάθε Σαββατοκυριακό στάδια. Τένις. Ή τένις. Δεν μπορεί να γεμίζει κάθε Σαββατοκυριακό. Τι ήταν αυτό. Όχι, ρε, έτσι κάνω το χέρι μου. Εξάρι, ντόρτια. Κατάλαβες. Ο μπασκετμπολίστας, ο κορυφαίος NBA'er ή ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Γιατί γελάω. Δεν ρε, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Πράγμα είναι εντάξει. Ο μπασκετμπολίστας. Μπασκετμπολίστας είπα. Μπαστέ. Ναι, μήπως μπερδεύαμε με τα Γιάκ Παστέρ, στα οποία ήμουν πρόπερση. Λοιπόν, καθηγητής, εφηλεύει. Κύριε καθηγητά. Προφέσορ Θανάσης Φιλώνης. PhD. Μη μιλάς έτσι. Ναι. Δεν ήταν βροσιά. Βροσιά. Δεν ήταν βροσιά. 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 Δεν ήταν βροσιά αυτή. Βροσιά. PhD είναι... Τι είναι. Το PhD. Ναι. Είναι... Έλα. Κάτσε λίγο. Κάτι με φιλόσοφη έχει να κάνει. PhD είναι... Degree of Philosophy. Τι είναι. Λέγε ρε φίλε. Δεν θυμάμαι, αλλά εγώ θα ξέρω. Τότε γιατί μας κράζει. Την εναλλακτική του έκδοση. Κάτι τέτοιο είναι, παιδί. Την εναλλακτική του έκδοση, ξέρω εγώ. Ποιο, το MSc. Master of Science είναι το MSc. Γιάννη! Το PhD νομίζω. Κλείσε είναι... λίγο τον αέρα. Α, Doctor of Philosophy νομίζω. Κλείσε λίγο τον αέρα. Είσαι σαχλός και πρόστιχος. ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Δεν μπορώ, Ορδανάση. Είσαι σαφλός και πρόστιχος. Σαφλός. Είσαι σαθρός, σαχλός και πρόστιχος. Όχι, το PhD νομίζω είναι Doctor of Philosophy. Το MSc, που είναι και αυτό έτσι τίτλος, είναι Master of Science. Μάλιστα. Και υπάρχει και το Master of Puppets, που είναι κορυφαίος δίσκος εποχές βινιλίου των Metallica. Μπορούμε κάτι να παίξουμε αργότερα από Master of Puppets. Τζόνι, Γιάννη Ζάτσε εδώ στα Dex, στο Control. Ναι. Τι έλεγα. Ναι, ότι ο μπασκετμπολίστας, ο κορυφαίος και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής μπορούν, ρε φίλε, θα σου φέρουν τα λεφτά. Δηλαδή πρέπει και αυτό. Οκ, okay, αθλητισμός δεν είναι το χρήμα. Είναι η προπόνηση, η επίδοση κτλ. Κτλ. Η αξία, η αγωνιστική, ας πούμε, του κάθε αθλητού. Για να μιλήσουμε και την καθαρεύουσα. Αλλά άμα το δούμε σφαιρικά, είναι και το πόσο έχει ανταπόκριση στον κόσμο το άθλημα αυτό. Το πόσο επιρροή έχει στην κοινωνία γενικότερα, δηλαδή, πούμε, την επιρροή, πούμε, που είχε ο Γκάλης στην ελληνική κοινωνία. Άλλος Έλληνας αθλητής δεν την είχε άλλος, έτσι. Και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ναι, ναι, ναι. Οπότε συνολικά, αν το δεις, για να καταλήξουμε γιατί από εκεί που ξεκινήσαμε, ότι καλός χρυσός ο Λεμπρόν, παιχτάρα, ξέρω εγώ, Super NBA, ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή, αλλά το να το συγκρίνεις με Τζόρνταν και λοιπούς και λοιπά ιερά τέρατα εκείνης εποχής, νομίζω είναι άστοχο. Δηλαδή και η καθήλυνα αρμόδια και το σταμάτε με το ρωτήσεις, θα σου πει ότι όντως το NBA τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει πέσει επίπεδο, σαν λίγκα, σαν πρωτάθλημα. Ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν. Βρετσάμπερλεν, Μάμπερλεν. Πού λέγεις ερβός. Όχι, καλά είμαι, εντάξει. Είναι σε άλλο στούντιο. Κοίτα και τα Σαρδάμ μέσα στο πρόγραμμα είναι, φίλε. Το Τζόνταν. Αν μιλάς από τις 8 ώρα το πρωί, θα κάνεις Σαρδάμ. Κουράζει το εγκέφαλο. Αν μιλάς από τις 8 το πρωί. Ναι, ρε φίλε, δουλεύω και σε άλλα ραδιόφωνα. Με ένα ραδιόφωνο μόνο να δουλεύω. Εδώ δε. Βγαίνει με ένα ραδιόφωνο, ρε φίλε. Πλάκι κάνει. FM γεννώντα μηνύματά στο 5-15-26 με χρέωση 1,24. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων τη κινητή τηλεφωνία. Μετά τι 11 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Αγγλία, Κωνσταντίνα, ένα 0 με γκολ του Ράσφορντ. Του Ράσφορντ, βεβαίως, του κόκκινου διαβόλου. 13ο λεπτό. Mm-hmm. Είμαστε μία εβδομάδα ακριβώς πριν από τη σέντρα στη μεγαλύτερη. Σε μία εβδομάδα τέτοια ώρα θα σχολιάζουμε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ρωσία-Σαουδική Αραβία. 7. 6 νομίζω. 6 ή η σέντρα είναι 6 ή η τελετή έναρξη είναι 6. Διπλό Σαουδική Αραβία. Καρφωτό. Μπα. Μέχρι χ. Πάντως οι πρεμιέρες των Μουντιάλ και των Euro παραδοσιακά κρύβουν εκπλήξεις. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μέχρι χει μπορεί να πάει αυτό. Δεν είναι, οι Σαουδάραβες είναι λίγα πράγματα. Μεταξύ τώρα ξέρεις τι θα αρχίσουν να κάνουν οι δικοί μας. Πάλι το φετινό καλοκαίρι θα αναπολούμε. Το ρετρό. Back to Euro. Α, καλά, εντάξει. Η νίκη επί της Πορτογαλίας. Η ισοπαλία με την Ισπανία. Η γλυκιά ήττα από τη Ρωσία. Η τρίπλα του Ζαγοράκη στο Λιζαραζού. Ναι.
Το γκολ του Χαριστέα. Κοίταξε, επειδή τώρα είναι άλλη διοργάνωση. Ο Κολοσσός Δέλλας. Επειδή τώρα είναι άλλη διοργάνωση. Κάθε καλοκαίρι γίνεται, ρε. Δεν γίνεται μόνο λόγω Μουντιάλ Euro. Κάθε καλοκαίρι. Την ημερομηνία τη θυμάσαι. Που το πήραμε, του τελικού. 4 Ιουλίου. 4 Ιουλίου. Μέρα ανεξαρτησίας στο Ηνωμένο Πολιτείο. Σωστά, σωστά. Αλλά τώρα επειδή είναι Μουντιάλ, μου κουνά το πόδι, πρόσχε λίγο. Ω, δεν είναι πόδι αυτό. Λοιπόν, τώρα έχουμε να θυμηθούμε, ρε παιδί μου, σταμάτα ρε. Το Μουντιάλ το πρόσφατο, στη Βραζιλία που ήμασταν, που αποκλείσαμε Γκοτζά με ακτήλια φαντοστούν, αποκλείσαμε. Γκοτζάρευε. Πότε. Α, με τον γκολ του Σαμαρά. Του Σαμαρά, ναι, ναι. Του Σαμαρά του Παπασταθόπουλου. Ο Σάμαρης δεν είχε βάλει ένα γκολ με εκείνη. Όχι, ποιο Σάμαρης. Ο Σάμαρης νομίζω είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία. Είχε βάλει γκολ ο Σάμαρης. Ο Σάμαρης. Ναι, ρε. Ναι. Νομίζω ναι. Είχαμε αποκλείσει την Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ναι. Côte d'Ivoire. Με Didier ήταν τότε. Ναι, με Didier. Και Didier. Κόλο, γιάγια και τέτοια. Είχε, είχε. Απ' όλα είχε. Ναι, ναι, ναι. Ζερβινιό. Ζερβινιό. Ο οποίος, φίλε, είναι, πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Με το μεγαλύτερο. Είναι ο άνθρωπος. Με το μεγαλύτερο μέτωπο. Ναι, με το μεγαλύτερο μέτωπο στους μη λογιζόμενους ως καράφλες. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, οι καράφλες έχουν, παιδί μου, το πολύ. Αυτός, φίλε, το μαλλί του ξεκινάει σχεδόν από τα μέσα του κρανίου. Σαν του Τσαλτίδη. Πλέον. Όχι. Παλιά είχε μαλλί. Ο Τσαλτίδης έχει απλά αραιώσει. Τον είδα. Ναι, έχει αραιώσει αρκετά. Και η κοιλιά έχει αραιώσει. Έχει ρουφηχτεί, δηλαδή, εννοείς. Έχει... Περπατάει κάθε μέρα. Τον είδα σήμερα. Γυμνό. Και δεν είναι ότι είχα να δω καιρό. Εντάξει, είχα να δω κάμποσες μέρες, τέλος πάντων. Την προηγούμενη εβδομάδα. Και το βλέπω και είχα πάρα πολύ. Ναι, ναι, και τον έλεγα... Κάθε απόγευμα περπατάει. Και τον έλεγα, εντάξει, το περπάτημα, κοίτα, δεν είναι γρήγορος τρόπος, αλλά σταδιακά, άμα το κάνεις, ναι, με πρόγραμμα, μπορεί, ξέρεις, να σου βγει. Το γρήγορο περπάτημα είναι αρκετά, όχι πάρα πολύ, είναι αρκετά αποδοτικό. Ναι. Το χαβαλεδίστικο περπάτημα, όχι, δεν είναι τίποτα. Εγώ σου λέω το περπάτημα σταθερά κάθε μέρα. Ναι, 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 ναι. Όχι να περπατώ δύο φορές την εβδομάδα. Και μεγάλη απόσταση, ναι, και με γρήγορο ρυθμό. Εγώ το χρήσα αυτό, το γνώρισα και ξεκινήσαμε, συνεργαζόμαστε το 10. Ναι. Τότε ήταν στην ΠΑΕ αυτό, ήμουν στον Άρης FM. Ναι. Είχε μπόλικο πολύ μαλλί, μέχρι εδώ έφτανε το μαλλί του, έτσι. Και... Πίθηκος δηλαδή. Αυτό όμως ξεκινάει. Δεν ρηθανάζει, δεν είπα ότι ήταν μέχρι τα μάτια. Εδώ έπαιζε, φίλε, στην αρχή του, μετώπου. Εδώ, εδώ. Εδώ. Ναι, για πες. Και δεν θα το πω, ήταν εύσωμο, είχε περιτά κιλά. Εύσωμο, δεν το πω χοντρό. Εντάξει, όχι. Δεν μου το επιτρέπει και η. Είχε τα λίγα ή περισσότερα κιλά παραπάνω, τα έχει ανέκαθεν. Αρκετά, αλλά ήταν εύσωμο. Ναι, λέω, εγώ τον θυμάμαι από το 2000, τον θυμάμαι. Ναι, τότε πρωτογνωριστήκατε. Ναι, τότε σε ένα μέσο, ναι. Λοιπόν. Και όσο περνάνε, όσο έχουν περάσει τα χρόνια, έχει χάσει μαλλιά, αλλά έχει χάσει κιλά. Ναι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς δεν τον πω ότι θα χάσουν. Κοίτα εδώ, ρε Θανάση, κοίτα αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα τι είναι αυτό. Εντάξει, είναι ένα πατσοκύλι πολύ normal. Και εντελώς αποδεκτό. Μην το λες πατσοκύλι. Μην το λες πατσοκύλι, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, αυτά τα έχουμε, ρε φίλοι, τα κάνουμε. Καταρχήν κάνουμε μια δουλειά η οποία είναι 9 στις 10 εργάσιμες ώρες, είναι καθιστική. Αυτό είναι κακό. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ κακό. Εντάξει. Προσπαθώ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάθε φορά που προσπαθώ να χάσω κάποια κιλά, να πάλι χτίσω το βράδυ, φάγα McDonald's. Μετά την εκπομπή. Όχι. Εντάξει. Και προχθές. Δηλαδή 12.30 μία ώρα έφαγες McDonald's. Τι πώς φορές McDonald's. Τώρα δεν κατηγορούμε την εν λόγω εταιρεία. Όχι, μια χαρά. Κομπλέ. Ποιοτική. Αλλά ναι. Εντάξει. Κοίτα, εγώ δεν φταίω. Με παρασύρουνε. Ναι, ναι, ξέρω. Εσύ είσαι... Με παρασύρουνε. Μετά τις 12.30 με παρασύρουν σε να τρώω τέτοια πράγματα. Τραβάτε με κι ας κλαίω. Εγώ ναι. Εγώ δεν θέλω. Γιατί είμαι σε ένα πρόγραμμα. Σήμερα έφαγα σαλάτα. Εγώ φάγα ρακά, φίλε, σήμερα. Καλώς. Έφαγα προχθές. Εντάξει. Τίμιο φαγητό. Τίμιο. Και το μεσημέρι έφαγα φασολάκια. Φασολάκι. Ωραία. Ωραία. Έχεις δοκιμάσει ποτέ φασολάκι με κιμά? Στο έχω ξαναπεί, νομίζω. Φασολάκι με κιμά. Ναι, δεν το έτρωγα, φίλε, ποτέ κι εγώ. Ας πούμε, στο σπίτι μου κάναμε απλά φασολάκι, ρε παιδί μου. Με τη φέτα και την πυρίτσα και τα λοιπά. Και ένας φίλος μου, που μετέπειτα έγινε και κουμπάρος μου, άνοιξε εστιατόριο σε κάποια φάση προδεκαετίας πάνω κάτω, εδώ στο κέντρο. Λογικά έχεις φάει και εσύ, ας πούμε, στη Ζεύξηδος. Και έβγαλε πια το φασολάκι με κιμά. Συνταγή της μητέρας του, της κυρίας Φανής. Φίλε, είναι πολύ ωραίο. Το απογειώνει το φασολάκι. Το μυαλό μου πάει κάπου. Το απογειώνει. Εδώ έχουμε σταμάτη junior. Νούμερο 2, ναι. Ναι. Λοιπόν, το απογειώνει, φίλε, το φασολάκι. Λέει, εσύ που μαγειρεύεις, κάτω μια φορά. Φασολάκι με κιμά. Τα φασολάκια είναι πολύ μπλαλέδικα, φίλε. Αν τα καθαρίσεις, είναι. Ας τα φέρει έτοιμα κάποιος. Καθαρισμένα. Καθαρισμένα. Καθαρισμένα εύκολα, δεν είναι.
τα ρίχνεις στο νερό, τα βράζεις, αυτό δεν είναι κάπως κατσαρόλα, φωτιά, δεν νομίζω να... Αλλά είναι, σου λέω, φασολάκι με κιμά είναι δυνατό τύπ. Φασολάκι με κιμά. Ναι. Όχι, εγώ τα έφαγα, φίλε, με... Σουτζουκάκια με μέλι, λέει ο Δημήτρης, εντάξει, τώρα λέει, σαχλαμάρεστα. Αν είναι δυνατόν. Προφανώς κάνεις πλάκα, Δημήτρη. Καλά, εγώ γενικά τα... τις μίξεις αλμυρού, γλυκού δεν τις πάω. Δηλαδή ακόμα και, το, και ένα πιάτο που παραδέχομαι ότι είναι καλό, το, το ζαγανάκι με, με μέλι από πάνω. Το μέλι το χρησιμοποιώ πολύ σε σακρατικά. Αυτό πες το, τι τύρι είναι αυτό που φέρνουν με μέλι επάνω. Δεν είναι κασέρι ούτε τέτοιο, είναι... Τι είναι. Τες, πως κολλάει το μυαλό, ρε. Τέλος πάντων είναι σαχανάκι τυρί με, με μέλι επάνω και σουσάμι. Ναι. Πάλι δεν το... Που, θεω, που καταλαβαίνω ότι είναι όντως, παιδί μου, καλή έτσι, μίξη. Εγώ θέλω, παιδί μου, τα αλμυρά με τα αλμυρά, τα γλυκά με τα γλυκά. Όχι, δεν θέλω, ναι. Γιατί. Ας πούμε στην Αμερική που σου φέρνουν dressing στην πριζόλα μαρμελάδα. Εντάξει, δηλαδή. Αλλά κάποιες σάλτσες που φτιάχνουν και έχουν μέλι μέσα, πολύ ωραίες. Ακόμα και η σαλάτα, ας πούμε, τα... η πρασινάδα με το ρόδι μέσα. Μα, το τρώω, δεν αλλά δεν τρελαίνομαι. Δεν είναι όμως, σου λέω, μια barbecue sauce που παίρνω εγώ από το σούπερ μάρκετ που έχει μέλι μέσα. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει. Περιορίξεως είναι. Σε πολλές συνταγές. Προφανώς, όλα είναι θέμα γούστου. Σε πολλές συνταγές και σε πολλές μαρινάδες για κρέατα, είτε στο φούρνο είτε στα, στα κάρβουνα, ναι. Υπάρχει το μέλι. Το ξέρω, το ξέρω. Εμένα μου άρεσε, είμαι πολύ φαν. Προσδίδει κάτι διαφορετικό στο. Εγώ, φίλε, που τρώω τα πάντα, λέει κυριολεκτικά, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να, να έχω. Τα το μοναδικό πιάτο που απλά το δοκίμασα και δεν το έφαγα στη ζωή μου ήταν Πάσχα στο Λονδίνο το 90. Πόσο ήταν, το 97, νομίζω. Όταν ηχογραφούσε που, το δεύτερο. Ανήμερα του Κυριακή του Πάσχα ψάχαμε να βρούμε. Ελληνικό εστιατόριο. Ελληνικό εστιατόριο, δεν βρήκαμε δεν και πήγαμε σε ένα μεξικάνικο, ήταν τέτοιο στη Mexican style, που μας έφερε ένα αγριογούρνο με μία σόσα από πάνω, έτσι λίγο μυστήκη. Ήταν γλυκίζουσα, φίλε, δεν μου άρεσε καθόλου, δηλαδή είναι το μοναδικό φαγητό που κάποιες, δεν μπορώ να το φάω. Κάποιες, που σου λέω, τρώω τα πάντα. Κάποια τέτοια dressings. Yeah, yeah, man. Λοιπόν, tell me. Tell me, ναι, ναι, δεν, πρέπει να, να εναρμονίζονται εισαγωγικά και με τις γεύσεις του βασικού πιάτου. Δηλαδή, μπορείς να ρίξεις ναι. οπουδήποτε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Βέβαια, εγώ ρίξα μπάρμπεκι σώστα μακαρόνια τις προάλλες. Εντάξει. Όταν τα σοτάρισμα, που σ' άρεσε το σοτάρισμα. Ναι. ναι. Και ψιλοκούμπες, ρε παιδί μου, γιατί όταν το σόταρα, ανέδειξε περισσότερο από την μπάρμπεκι σώστα το μέλι που είχε μέσα. Και βγήκε λίγο ωραία η γεύση του. Ήταν καλό, ήταν πετυχημένο δηλαδή. Και δεν το λέω μόνο εγώ που έφαγα, έφαγε και άλλο άτομο και του άρεσε. Για να μην πεις ότι α, εσύ τα τροφερία ναι. και τα λοιπά. Εντάξει. Άλλωστε να σου πω κάτι, η κουζίνα και η δικιά, όχι η ζαχαροπλαστική. Καλά, είναι υποκειμενικό ζήτημα, δεν ναι. το συζητάω, είναι θέμα γούστου. Η ζαχαροπλαστική είναι κάτι πολύ διαφορετικό ναι. γιατί θέλει ακρίβεια ναι, στο είναι τι θα βάλει, είναι πολύ πιο δύσκολο. Ναι. Ναι. Η μαγειρική. Είναι δημιουργία και είναι και το. Φαντασία και, και λοιπά, φαντασία ναι. και να βάλεις κάτι διαφορετικό και να δοκιμάσεις κάτι που δεν θα το δοκιμάζαν άλλοι, ας πούμε. Είναι αυτό, ας πούμε, που μου λέει ο αδελφός μου πολλές φορές. Ότι λέει κάποια, πολλά φαγητά λέει, τα προτιμά από σένα, λέει, σε σχέση, ας πούμε, με τη μάνα μας. Ναι. Γιατί λέει εσύ μαγειρεύεις πιο σύγχρονα, πιο διαφορετικά. Καλά, ναι, εντάξει. Η μάνα, γιατί είναι κλασική Ελληνίδα ναι, μάνα. Ναι, 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 πιο... Έχει μια συγκεκριμένη έτσι πεπατημένη ναι. και ακολουθεί τα φαγητά. Που τα χαρακτηρίζει, ας πούμε, πολύ, τα λένε νοσοκομιακά. Εμένα, ας πούμε, τώρα η γυναίκα μου που. Πώς μια γυναίκα, επειδή μου μαγειρεύει πιο μοντέρνα. Η κυρία Κική. Ναι, πιο μοντέρνα, ας πούμε, από τη μάνα μου. Το μοναδικό φαγητό, ρε φίλε, που πραγματικά προτιμώ να το τρώω από τη μάνα μου είναι τα γεμιστά, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Και από την πεθερά μου, έτσι. Ναι. Οι παλιές οικογένειες δεν ξέρω τι κάνουν και τα κάνουν πιο ζουμερά τα γεμιστά, ρε φίλε. Και έχει δοκιμάσει η καημένη Κικίτσα να βάλει παραπάνω νερό, να το σκεπάσει με αλουμινόχαρτα κτλ. Ορφανάει. Τα ορφανά ποια είναι. Χωρίς κιμά. Χωρίς κιμά, ρε φίλε. Χωρίς κιμά. Το γεμιστό είναι ρύζι σκέτο, ρε φίλε, με, τα... με άνηθους μέσα κτλ. Μπορεί και γασούλα τα κάνει με κιμά. Α, θα σου πω να τα αλλάξεις. Τα τρώω και με κιμά τα τρώω. Σου λέω, δεν υπάρχει πιάτο που να μην το τρώω. από βατράσια μέχρι ό,τι θέλεις μπορώ να. Τρώω και σκουλίκια. Σκουλίκια λέω. Τέτοιο σαλιγκάρια. Σκουλίκια. σκουλίκια δεν έχω φάει, ρε φίλε. Σαλιγκάρια. Σαλιγκάρια, ναι, τα σαλιγκάρια είναι ωραία. Όχι, ωραία είναι αυτά τα σαλιγκάρια. Θυμάμαι, είχαμε πάει διακοπές μια φορά στην Κρήτη, ήμουν μικρός, 2002. Οικογενειακός mm-hmm. και πάμε σε ένα μαγαζί και παραγγέλνει ο πατέρας μου, κ. Αλέκος, μια τεράστια πιατέλα με σαλιγκάρια.
Τεράστια, ναι. Τώρα σου λέω τέτοια. Ναι. Σούπα ή. Όχι σούπα. Ναι. Κανονικά. Και φέρνουν την με πιατέλα. Με τη σάλτσα του απλά, έτσι. Ναι, ναι. Και είχε κάτι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και φέρνουν την πιατέλα και το βλέπει στον κυραλέκο, πιάνει. Τα αφήνει, ναι. Πιάνει. Και το βλέπω και δεν είναι το πράγμα, ρε παιδί μου. Τι πάσα, λέγομαι με αδελφό μου και θέλω να κάνουμε με το. Είναι φίλε, να σου πω κάτι. Αν καταφέρει να απομονώσει τη γεύση από το οπτικό αποτέλεσμα, είναι πολύ νόστιμο φαγητό. Τι έγινε τώρα, ανατρίχεσαι και αηδίασες. Όπως δεν μ' αρέσει το αρέσει. Οπτικά, το μελάνι. Από τα χταπόδια λες τώρα. Ναι, και από τις σουπιές. Α, τις σουπιές, ναι. Εντάξει, ναι. Το μελάνι το βγάζεις, ρε φίλε, το είναι μελάνι. Ωραία η γεύση. Δεν τρως μελάνι. Το βγάζεις το μελάνι. Εντάξει, βγαίνει πάλι να... Ναι. Μια σάλτσα, ας πούμε, από την από τη σουπιά, αλλά δεν είναι, είναι μελάνι. Είναι ωραίο, αλλά οπτικά μου, επειδή το βλέπεις έτσι μαύρο, τέτοιο δεν κατράμι, λες... Δεν μου έκανε. Ναι. Δεν μου κάνει ιδιαίτερα. Μου αρέσουν αυτά. Όχι, σου πιέζουν ωραίε. Γενικά τα θαλασσινά είναι. Ναι, τα θαλασσινά είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Να είχαμε ένα τηγανιτό μηδάκι. Κορυφή. Βέβαια, το μύδι, φίλε, κάποιο του. Γιάννη, δεν είναι... λίγο το 4 ακόμα. Το μύδι είναι επικίνδυνο, φίλε. Αν είναι χαλασμένο, μπορεί να σε στείλει αδιάβαστο. Ναι. Άσε που υπάρχει και κόσμο που έχει. Έχει. Πες τώρα, αλλεργία στα θαλασσινά. Και μπορεί να πάθει επίσης χοντρή ζημιά. Να σε πιάσουν κάτι φαγούρες μέσα στο λάρι. Αν θες να βάλεις το χέρι μέσα, να αξίζει να τα βγάλεις τα σώψυχά σου. Μια φορά. Επικίνδυνα φαγητά. Εδώ ο φίλος Δημήτρης λέει: γενικά λέμε τους κοιμάδες, οι μαμάδες παύλα πεθερές δεν παίζονται, φίλε, μελετημένο. Εγώ δεν το εστιάζω τόσο πολύ στους κοιμάδες, αλλά σου λέω τα γεμιστά δεν τα έχω φάει, φίλε, όχι μόνο από τη γυναίκα μου, από καμία νέα νοικοκυρά. Και να είναι τόσο πετυχημένα όσο τα μαμαδίστικα, τα πεθερίστικα, γενικά της φάσης θίτσας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα να είχαμε, σου λέω, ένα δεκανετό μηδάκι. Ναι. Και επίσης, φίλες, νομίζω το έχω πει και άλλη φορά. Χταπόδα. Ναι, εντάξει, τα θαλασσινά είναι χταπόδι. Σου έχω πει τι έχουμε πάθει με χταπόδι. Έχουμε γυρίσει από διακοπές στην Πάρο, μπακουροπαρέα. Τέλη δεκαετίας 90, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι. Και σκάμε μύτη στον Πειραιά. Και μας έχουν μείνει μετρημένα λεφτά, ρε παιδί μου. Απλά δεν θέλουμε να φάμε. Έχουμε βγάλει τα εισιτήρια για το τρένο, να γυρίσουμε Θεσσαλονίκη. Αλλά λέμε μην φάμε πάλι πιτόγυρο. Γιατί στην Πάρο, ας πούμε, είχαμε, ξέρεις, τώρα μπακούρο διακοπές, φθιναδούρα φάση κτλ. Μόνο για ποτά κτλ. Τα είχαμε. Για ξύδια που λένε. Και πώς περνάμε έξω από ένα καφενέ. Στον Πειραιά. Έχω ένα καφενέ. Και έχει, φίλε, κρεμασμένος ο τυπάς. Τώρα σου λέω καφενές πολύ δεκαετίας 50. Ναι. Που βλέπεις ελληνική ταινία. Και έχει κρεμασμένα απ' έξω δύο χταπόδια. Τα βλέπουμε και λέμε ρε εσύ, έχουμε τραβήξει τα πιτόγυρα. Ναι. Άσε που εδώ θα μας βάλουν και τζατζί και τα λοιπά. Ξέρετε τα χαμουτζίδικα που λέμε. Και πώς, χωρίς να σκεφτούμε καν το χταπόδι είναι ακριβό πράγμα, ρε παιδί μου. Έχουν παρασυρθεί λίγο και από το ότι είναι φτηνό μάγαζο. Λέμε ναι. Αφήνουμε τα χταπόδια. Και το λέμε μπάρμπα, σφάξτε και τα δύο. Φωνεί τώρα αυτός κλασικός περίοδος και τα δύο. Φωνεί τέτοια. Φίλε, τώρα σου λέω, μπήκα, είχα πάει μέσα για να πάω τουαλέτα, παντού από κόμματα από το φως, θύρα 7, ο Σιδέρης στην Άντερλεχτ, κάτι τέτοια. Τώρα σου λέω, φάση απίστευτη. Η γυναίκα του Θεσσαλονικιά, η οποία, πώς ανοίγουμε συζήτηση, λέει από Θεσσαλονίκη, η πατρίδα αγόρι μου, λέει, με παντρεύτηκε και με κατέστρεψε με το τσιγάρο στο στόμα, να τηγανίζει, ξέρω, με ψάρια κτλ. Θίτσαρ, τώρα τι καλή. Σου λέω μπάρμπα ήταν ο τυπάς. Καλά, και... μπορεί να την πήρε μικρή. Και μας έχει το λογαριασμό, γιατί φίλε, εντάξει, όσο να έχει φτηνό μάγαζο, δύο χταπόδια ολόκληρα. Πόσο? Είναι. Και έχει μας λέει ή 20, νομίζω 20.000 δραχμές. Και έχουμε ζαλιστεί, φίλε. Γιατί εμείς τώρα σου λέω είχαμε μείνει, είχαμε βγάλει τα εισιτήρια του τρένου και μας είχαν μείνει λίγα λεφτά να φάμε, ξέρω εγώ, από δύο πιτόγερ και μια κοκακόλα ο καθένας. Και μας έχει λούσει κρύος υδρότας. Ναι, τώρα φάμε και κανένα ξύλο εδώ πέρα, πάρει κανένα τηλέφωνο σε καμιά θύρα 7 εδώ, σκάζουν μη τίποτα πρωτοπαλίκαρα κτλ. Πω, πω, φίλε, και τα βγάλαμε τσίμα-τσίμα. Είχε, ξέρω εγώ, ένας μια καβάτζα που και καλά έλεγε ότι εγώ έχω μόνο για πιτόγυρο και τα λοιπά. Τα κρατούσε ποιος και ήθελε να αγοράσουμε στο τρένο καμιά σοκοφρέτα και τα λοιπά. Και τα βγάλαμε τσίμα-τσίμα, φίλε, εντελώς. Πότε θα πάμε σε αυτό κάτω. Κάτω αυτό πρέπει να έχει ψάρι κάποιος, πιστεύεις. Κάτι... Στη Τζαμάλα. Ναι. Θα έχει. Εντάξει, με ζεδοκατάσταση τώρα δεν ξέρω αν έχει. Επίσης, φίλε, παράξενο πράγμα που ναι. Τουλάχιστον σε μένα ισχύει. Η σαρδέλα, καλά πέραν του ότι είναι κορυφαίο ψάρι. Το πιο θρεπτικό ψάρι που υπάρχει. Με χορταίνει πάρα πολύ, φίλε. Δηλαδή, ακούω άλλους που λένε, παιδί μου, άμα φας ψάρια, δεν χορταίνει κτλ. Εγώ είναι το φαγητό που αν το φάω και εντάξει, σε μια νορμάλ ποσότητα. Ποια είναι εκείνα τα μικρά που τα τρώσα γαριδάκια. Οι αθερίνες.
Οι Αθερίνες, ναι, ναι. Οι Αθερίνες, ναι. Τα... Αθερίνες που είναι με την, με την απόχυτα πιάνεις. Είναι αφρόψαρα. Πάνω στον αφρό είναι. Όχι, ρε. Τα άλλα. Όχι τα μπακαλιάρακι. Ο Γαύρος. Ο Γαύρος, Τιγανιτός. Και ο Γαύρος τρώγεται. Τα μικρά εκεί. Αθερίνα λέγεται. Αθερίνα, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αλλά φίλε, όταν τρώω σαρδέλες, πεινάω μετά από τις 7 ώρες. Τις έτρωγα πάρα πολύ μικρός. Έχω και τώρα τρώω. Μια φορά την εβδομάδα σαρδέλα παίζει. Εμείς πλέον δεν το βάζουμε. Είναι και φτηνό ψάρι, θρεπτικό, το γουστάρι και μικρή. Κακώς δεν το βάζουμε πολύ το ψάρι στο σπίτι. Ναι. Και πλέον έχει και πάρα πολλά μαγαζιά που τα φέρουν και έτοιμα. Οπότε αποφεύγεις το καθάρισμα και την τηγανίλα ή την ψαρίλα γενικότερα. Γιατί και στο φούρνο τα κάνεις πάλι μυρίζει το σπίτι. Καλά, θα μυρίσει, ρε φίλε, ναι, εντάξει. Εγώ... Όμως τα φέρει έτοιμα, φίλε, δεν μυρίζει τίποτα. Το τρως, το κλείνεις στη σακούλα πάλι πίσω, πετάς το κουτί και. Εγώ μικρός δεν μπορούσα να τα καθαρίσω και μου καθάριζαν τη σαρδέλα πάντα πριν. Δεν μπορούσα. Όχι, ρε φίλε, σαρδέλα, εγώ έτσι. Μ' αρέσει, δεν λέω. Ναι. Ο Ξυφίας πολύ καλός. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δυνατός. Καλά, γενικά τα ψάρια είναι κορυφαία τροφή. Τα μπαρμπούνια. Δυνατά τα μπαρμπούνια. Το πιο καλό ψάρι. Πολύ δυνατό. Μπορεί να είναι και το πιο γευστικό ψάρι. Αλλά τώρα... Η γλώσσα είναι πολύ επικίνδυνο. Ωραίο, αλλά είναι επικίνδυνο ψάρι. Δεν έχω φάει ποτέ. Είναι επικίνδυνο. Είναι... Η γλώσσα, επειδή είναι ψάρι του βυθού, τα ψάρια του βυθού, πυθμένα. Του ουρανού είναι τα άλλα. Τα άλλα είναι τα αφρόψαρα, παιδί. Τα αφρόψαρα. Όχι, η γλώσσα, παιδί, γενικά τα πλακέτα ψάρια, όπως είναι η γλώσσα. Ο Μπαρμπαδάκης είναι ψάρα. Άκου τώρα να τραβήξω εδώ παραγάδια, σου πω. Λοιπόν, είναι τα... Μου το έχουν πει κι άλλοι, παιδί μου. Ξέρεις πώς το ψάξα εγώ, ότι η μικρή, μια-δυο φορές που έφαγε γλώσσα. Χλώμιασε, φίλε, εμετό, αρρώστησε χωρίς λόγο. Και ρωτάω, παιδί μου, έγινε δύο φορές. Ρωτάω φίλο αλλεργιολόγο και μου λέει, φίλε, αυτά τα ψάρια, κάτι δράκαινες, κάτι. Όχι ξυφιστή, αλλά μου είχε πει, γλώσσα και τα λοιπά είναι επικίνδυνα. Τζακέτες που λέμε, που η τζακέτα είναι, παιδί μου, σαν τη γλώσσα, ήταν πιο φθηνό. Είναι, λέει, επικίνδυνα ψάρια. Λέει, κάποιους ανθρώπους τους πειράζουν. Ψαρδούφικο έχεις κάνει. Ψαρντούχο δεν έχω κάνει. Έχω βουτήξει με μπουκάλα δύο φορές, αλλά ψαρντούχο δεν έχω κάνει. Βούτηξα δηλαδή μόνο για να θαυμάσω το. Υπάρχουν, φίλε, με τα ψάρια, εγώ απολαμβάνω, που δεν το έχω τόσο πολύ με το ψάρι όσο με το κρασί. Υπάρχουν με τα ψάρια οι μερακλίδες, οι γνωστοί. Έχω δηλαδή, ας πούμε, τον κολλητό μου τον Άρη, ο οποίος τα καλοκαίρια το βγάζει στα Μουλιανή, μπορεί να ακούει κιόλας, καβαράει κάμια σκοπιά. Αμουλιανή, λατρεμένη. Στείλε μήνυμα. Ναι, ναι. Λατρεμένη Αμουλιανή. Πολύ δυνατή. Ένα βράδυ ήμασταν τύφλα και έχει ξημερώσει 6-7 το πρωί και είμαστε σε μια παραλία και στις Αλυγές. Γνωστή παραλία. Πιο γνωστή, ναι, τον. Πιο γνωστή. Και ήμασταν τύφλα, έχουμε ξαπλώσει κάτι ξαπλώστερες στην παραλία κάτω και μάλλον εγώ με τους γκλάρους που περνούσαν από πάνω. Κατάλαβα. Και φωνάζω. Κάντε με κάτω. Κάντε με κάτω. Κάντε με κάτω. Και δεν βγήκαν από το κάμπινγκ να σε μπουζουριάσει. Γιατί και κάμπινγκ εκεί κοιμούνται οι άνθρωποι. Έχει πιο αριστερά, όπως κοιτάς τη θάλασσα. Α, ναι, μπροστά στο κάμπινγκ είμαστε. Ναι, εμείς μπροστά στο κάμπινγκ είμαστε. Τίποτα. Κανένας δεν βγήκε. Φαντάσου, λέει, εγώ θα πάω εκεί πηγαίνω στο Μπιτσόμπαρο που είναι τέρμα δεξιά, που έχει έναν τοίχο. Κατάλαβα ποιο λες. Πώς λέγεται, είναι μυστήριο όνομα. Εμείς εκεί που ήμασταν ήταν τέρμα αριστερά που ξεκινάει, ναι, το κάμπινγκ. Αλλά η αγαπημένη μου παραλία είναι ο Άι Γιώργης στην Αμουλιανή. Νομίζω ότι ο Άι Γιώργης είχαμε πάει για ψαροτούφ. Άι Γιώργη, Καραγάτσι, έχει. Βασικά τρεις παραλίες είναι το νησί. Δεν έχει να ψαχθεί κλπ. Και οι τρεις είναι κορυφή. Πάντως σου λέω, ωραία τα ψάρια, αλλά αυτό με το χταποδάκι για να πάμε και στο διάλειμμα. Να παραγγείλουμε. Να παραγγείλουμε κιόλας τίποτα. Το μηδάκι, το τηγανιτό, καλαμαράκια, τηγανιτά από δίπλα, τηγανιτή πατατούλα, πολίτικη σαλάτα. Ναι, ναι. Αυτό και να έχεις και τσιπουράκι, ουζάκι. Ουζάκι από δίπλα. Αυτό δεν παίζει. Όμως είναι πολύ διαφορετικό. Και αυτό να σου πω κάτι. Αν το κάνεις και με τις καρέκλες και το τραπεζάκι μέσα στη θάλασσα. Και εκεί στην ακροθαλασσιά. Εκεί δίπλα στην άμμο μέσα. Πόλτος με το πόδι στην μέσα στο νερό. Α, όχι, τόσο, πας πολύ ναι, ρε φίλε, εντάξει. Είναι άλλη φάση. Δηλαδή να είσαι με το μαγιό. Ναι, και με το μαγιό. Ή με την πίτσα και τα λοιπά. Ναι. Την ομπρέλα που σε χτυπήσει ο ήλιος. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα. Πολύ δυνατό, ναι, φίλε. Αυτό είναι. Εντάξει, σαν το καλοκαίρι δεν έχει. Καλό και ο χειμώνα. Αλλά σαν το καλοκαίρι δεν έχει. Και εμείς θα πάμε στο Βέρμιο. Κατάλαβες. Σε παίρνω να πάτε για προετοιμασία, ρε φίλε. Σπιτάκι μου. Εντάξει, τι ακάνεις. Δουλειά, επαγγελματίας. Προ. Και τι ακάνεις. Και τι ακάνεις. Και τι ακάνεις, λοιπόν. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Για πες, ρε φίλε. Καταρχήν χορηγός. Παράσχος. Στην Ολύμπου 90, 2310. Ναι. 227-005. Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Α, μπράβο. Των υδραυλικών ειδών. Αναγιά σου. Ο Σίμος. Όχι μόνο. Και όλο το επιτελείο εκεί Σίμος, πέρα. Σίμος, Βασίλης, Κυρχρίστος, όλα τα παιδιά που μας ακούνε κιόλας. Ακόμα το φέρνεις στο στούντιο. Ακόμα το φέρνεις στο στούντιο. Θα τον φέρω, φίλε. Πότε φεύγεις για προετοιμασία, άδειες κτλ. Δεν έχω δηλώσει ακόμα την άδεια, αλλά υπολογίζω θα πάρω ένα δεκαήμερο στα τέλη Ιούνι. Στα τέλη Ιούνι. Δηλαδή μπορεί σε κάνα δύο εβδομάδες. Μπορεί... Αλεμάω. Αλεμάω, η προετοιμασία πότε ξεκινάει. Δύο. Εντάξει, μια εβδομάδα θα κάνουν εδώ. Ναι. Και μετά δύο εβδομάδες θα κάνω πάω στο Βέρμιο. Εντάξει, μια εβδομάδα θα είσαι εδώ και θα είσαι και εσύ εδώ. Μπορώ να πάρω άδεια εκείνες μου. Α, ναι, εντάξει, ναι, ναι.
Μην πει δηλαδή ότι δεν έχω άδεια, άλλαξε λίπο στην προετοιμασία. Πού είναι η προετοιμασία στο Ορίσιο. Μην σκέφτε τέτοια, α πούμε, κάνετε. Παπά. Με τον Άρη στο Ορίσιο. Αποστολή. Αποστολή στο Ορίσιο. Θα πάω τέτοιο και έχει το. Πώ το λένε, το Άβαλον εκεί πέρα το ξενοδοχείο. Α, ναι, ναι. Θα πάω εκεί διπλά. Πάρε, πέστε να εκεί. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα στο στοίχημα τι έχουμε εδώ πέρα. Αγγλία Κωνσταντίνα στο 37-0 με Ράσφορντ, φιλικό. Πορτογαλία-Αλγερία 1-0 με Γκονζάλο Γκεντές της Βαλένθια, πρώην Παρί, πολύ καλός παίκτης. Θα τον δούμε και στο Μουντιάλ. Έχουμε και Μουντιάλ προκριματικά γυναικών. Ισπανία-Ισραήλ 1-0, Σκωτία-Λευκορωσία 1-1, Γαλλία-Γερμανία 2-0, αυτό είναι φιλικό γυναικών πάντως. Και Ουαλία-Βοσνία-Ζεκοβίνη 1-0 για το Μουντιάλ γυναικών. Και στην Ουρουγουάη, πρώτη κατηγορία, Ατένα-Σαν Κάρλος-Μπόστον River 1-0. Προγκρέσο Τορκέ 0-2. Sporting Defensor, η ομάδα του Έντερσον Φοφόνκα, από εκεί τον είχε πάρει ο Ρακλής, Πενιαρόλ 0-1. Και στα μπαράζ της, στα play-off της Segunda Division, Βαγιαδολίδ Sporting Χιχών 3-0 στο 55, με 3 γκολ μέσα σε λίγα λεπτά. Βαγιαδολίδ έχει πάρει σαφέστατο προβάδισμα. Πίνασα εδώ. Ωραία, πάμε σε ένα διαλυματάκι για να παραγγείλεις τα χταποδάκια σου και τα θαλασσινά και τις γλιστρίδες σου. Ο γλιστρίδα είναι σαλάτα. Πώς τα λένε αυτά τα γλίστρα, πώς τα λένε κάτι που είναι. Και επίσης πολύ ωραία εμπειρία πριν πάμε στο διάλειμμα. Μια που μιλάμε για ψάρια. Εντάξει, τι καντήλια τρώμε από αυτούς που είναι πεινασμένοι και δεν έχουν. Δεν πειράζει, να καλά πάθουν. Και έχουν στο σπίτι, ξέρω εγώ, μπάμιες ή φαχές. Το οποίο είναι ωραίο το φαγητά, βέβαια. Είναι να πας ξημερώματα. 4 το πρωί, 5 που το έχω κάνει στην ηχθιόσκαλα τη Μηχανιώνα. Ναι, άλλη δουλειά δεν έχω τώρα, φίλε. Να, για να πάρω ψάρια, πάω. Έχουμε, έχει κάτσει και ένα βράδυ που είμαστε έξω παρέα τώρα πριν χρόνια. Τι ήταν αυτό, ρε. Μπάρμπα. Για πες. Λοιπόν, και έχουμε πάρει το αυτοκίνητο, είμαστε περαία σε μια παραλία, έχουμε πέσει με κάτι ρετσίνες. Εντάξει, είστε περαία όμως, φίλε, δίπλα είστε. Ναι. Καλά, και από τη Ζαλέκ δεν είχαμε ταξίδι. Εντάξει, ξημερώνω να πάω για να συνηθιώ καλά. Και εκεί που είχαμε κουμπώσει τι ρετσίνε μα, να πούμε και μα ναι, ναι. Και έσβηνε και η φωτιά στην παράλληλα, λέμε δεν πάμε και μια Μηχανιώνα. Πάμε μια Μηχανιώνα. Και πήγαμε συνηθιώ καλά 4-5 το πρωί. Φίλε, είναι πολύ ωραία εμπειρία πέρα από την πλάκα. Γιατί εκείνη την ώρα είναι και τα... έχει και όλα τα ψάρια είναι εκεί πέρα. Σπαρταράνε. Σπαρταράνε κανονικά. Και είναι και το φρέσκο τώρα και του βλέπει ναι, εκεί πέρα ναι. Τα πουλά, τα κάνουν, τα ράνουν. Είναι άλλη. Ξέρω, έχω ένα φίλο ψαρά που είναι κάθε βράδυ ξημέρωμα είναι εκεί πέρα. Βρήκα το τραγούδι με το οποίο θα γυρίσουμε. Ας το μην το προμάσεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ψαράς και θάλασσα, ακούτε, στο Λίμπερο 107,4. Εντάξει, καλοκαιρινό τραγούδι, ρε φίλε. Ο καπετάν Θανάσης. Εντάξει, θάλασσα με το καλοκαίρι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες ενίες. Αφού πιάσαμε ψάρια, ψάρεμα, ηχθιόσκαλες και τα λοιπά, δεν γίνεται να πούμε άλλο τραγούδι. Έχει κόσμο, ρε φίλε, που δεν τρώει ψάρι. Απαράδεκτο. Πώς δεν τρώνε ψάρι, ρε φίλε. Έχεις πάει για ψάρια ποτέ? Έχω πάει, αλλά πολύ παλιά. Ναι, και εγώ πιο πολύ μικρός. Παλιά με τέτοιο, με πετονιά, όχι. Ναι, πετονιά. Καλάμια και τέτοια. Πετονιά, χέρι. Έτσι. Ναι. Όχι, καλάμι. Εντελώς ερασιτεχνικό δηλαδή. Είχαμε καλάμι. Είχε πάρει ο πατέρας μου, είχε πάρει σκουλικάκια. Ναι. Που τα κουμπώναμε στη. Με κασκόλ. Για πες. Λοιπόν, τι γραμμή. Γραμμή. Κάνας καπετάνιος του γλυκού νερού, καλησπέρα. Εννοείται, ρε φίλε. Ναι. Η δική μου είναι όλοι οι αλλιεργάτες. Ψαρεύεις και εσύ, φίλε? Όχι, αλλά πρώτα και γύρω καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα λίγο να χαμηλώσω. Χαμήλωσε, ναι, γιατί ακούμε. Ναι, γιατί είναι σαν να έχουμε συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού. Όλοι δική μου ψαράδεση. Κι άλλο χαμήλωστο, κι άλλο. Κι άλλο, γιατί είναι τώρα, σαν... εντάξει. Τώρα είσαι jet, ναι. Σαν αυτούς που βάζουν τα πανηγύρια το έκο. Για να δούμε τώρα τι ψάρια κάνεις, κύριε Παπαδόπουλε. Έλα. Εγώ βγήκα τα διαρκείας. Ναι, ορίστε, βεβαίως. Να μας βάζει λοιπόν, κατευθείαν στα βαθιά μας, δίνεις κατευθείαν. Ο Νίκος, 300 εμπουλάκια στη σειρά 9. Και χωρίς χόρτο και χωρίς ποδοσφαιριστές. Για να δούμε οι μάγκες οι Αριανοί. Εγώ θα στο φέρω και φωτοτυπία το διαρκείας μου. Κύριε Παπαδόπουλε, εκεί στο Λίμπερο. Όπως έγραψα και πριν λίγες μέρες και το είπα και σήμερα στην εκπομπή, είναι μια πρώτη σφιγμομέτρηση. Ναι. Του. Όχι. Για να. Όπως διακόπτω. Ναι. Όχι, πρώτα θα θέλω τον Κάμπορα και τον Ρουίζ και όλων αυτών. Και αλλιώς τον Καρυπίδη, πάνε στον Παπαδόπουλο με 1000 διαρκείες να πάρεις 5 εκατομμύρια. Τι του πει ο Παπαδόπουλο, θα ήθελε φύγει από εδώ πάλι στην Ελλάδα. Αυτό. Κοίταξε, κύριε Νικό. Ναι. Αυτό που μου κάνανε εμένα οι τύποι με το Λάσκαρι που μου κουνούσαν τα δαχτυλάκια, θα τους κουνάω και εγώ τα δαχτυλάκια και από τα Facebook.
Δεν θα δούμε, θα πάνε οι τζαμπατζίδες, θα πάρουν διαρκείας. Εγώ τους προκαλώ. Θα πάνε. Ή θα λένε ο Κάμπορα γιατί τον δίνει στον ΠΑΟ και τότε με τον Πετρουλάκη τα 12.000 διαρκείας γίνανε 7. Ονόματα ανθρώπων που δεν είναι παρόμοιες. Ναι, αλλά εγώ με αυτά δεν τα ξεχνάω. Ορίστε, τους προκαλώ. Σήμερα βγήκαν τα διαρκεία. Δεν έχουν λεφτά, τα 120 είναι ακριβά. Είναι ένα καλό πρώτο τεστ. Ναι, εγώ μόλις το βγάλω θα στο φέρω γιατί 25 με την ΑΕΚ θα δώσω εισιτήριο. Εγώ μόλις βγάλω το διαρκείας που είναι 300 και ούτε ανεργίας και τέτοια, εγώ θα δουλέψω και θα πάω να το ακουμπανίσω γιατί είναι Άρης και θα έρθω να το βγάλω αυτό το τυπία εκεί στο Λίπερο και στο Ζαγόρα και θα τα αφήσω εκεί. Το πιο ωραίο, με όνομα, το πόνεμο. Το πιο ωραίο είναι από την σημερινή ανακοίνωση το διαρκείας που βγάλαμε εισιτήριο για ανέργους στα VIP. Ναι. Δηλαδή, τρομερό. Είναι μια σκέψη. Εντάξει, να σου εγώ πω κάτι, δεν περιμένω να μου βάλει το συνθετικό χορτάρι, ναι. Ούτε να μου φέρει από την Μπαρτσελόνα Β, ούτε πει τέτοια. Ναι. Ούτε θα το πω τον Καρυπίδη να πάει στην Αμερική να μου φέρει τον Παπαδόπουλο με 10 εκατομμύρια για να είμαι τζαμπατζής. Ναι. Εγώ τζαμπατζής δεν ήμουν ποτέ. Και ούτε μου μπορεί να μου λέει Νικολάκη το καφεδάκι σου σε περιμένει στην καφετέρια του Σόλ. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, υπάρχουν και άνθρωποι που οικονομικά δεν μπορούν εντάξει, να πάρουν. Αυτούς, ναι. Εντάξει αυτούς, εγώ δεν αναπευθύνουμε σε αυτούς ναι. Παπαδόπουλε. Το κατάλαβα, απλά το διευκρινίζω γιατί κάποιος μπορεί να σε παρεξηγήσει. Γι' αυτό το λέω. Ποιος με παρεξηγήσει. Δεν ξέρω, φίλε, πολλοί υπάρχουν, δεν έχουν διάθεση να πάρουν. Άμα με παρεξηγήσουν στα χωριά τους. Όπα. Όλοι από χωριά εγώ και η Χαλάστρα, Καμπανιακό θα πάω, δεν μπορώ να πάω στον Άρη. Όλοι από χωριά είμαστε. Ναι, εγώ από τη Χαλάστρα και στο Καμπανιακό θα πάω. Πολλά κουνούπια γίνεται εκεί όμως και δεν γίνεται δουλειά. Έτσι. Τι να κάνω, πάντοτε τώρα απλωθήκαν. Χαλάστρα, και έχει πολλά ράκλακια στη Χαλάστρα, να ξέρεις. Ναι. Και έχει πολλά ψάρια και μύρια και όστρακα. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου ψάρι, μιας και πιάσαμε σήμερα το μπαρμπούνι. Το μπαρμπούνι, ναι, ωραίο το μπαρμπούνι, ναι, δυνατό. Ναι. Εγώ και δεν πιάνω μπαρμπούνια. Έτσι. Ναι. Αλλά εγώ γιατί το ζω εδώ και. 6 χρόνια ναι. Από το 2010 που μου καταστρέψαν την ομάδα Παπαδόπουλε, ναι. Συγγνώμη που μιλάω και στον ελληνικό. Όχι, ελεύθερα σιγά τώρα. Λοιπόν, εδώ εγώ τους προκαλώ αυτούς τους ζαμπατζίδες, ναι, δεν ναι. Απευθύνουμε σε ανέργους και παιδιά που δεν βεβαίως, έχουν πράγμα. Βεβαίως. Γιατί και εγώ είμαι των 600 ευρώ και τρέχω μέρα νύχτα για να βγάλω μεροκάματο. Έτσι. Λοιπόν, απευθύνουμε σε αυτούς που μου κουνούσαν τα δαχτυλάκια με το λάσκαρι στο μπάσκετ. Ναι. Ορίστε κύριοι. Να πάει να πάρει και να πω να πάω εγώ τον κύριο Καρυπίδη να πάει στον Τόμ Παπαδόπουλο και τον Πάλα εδώ. Να πας εκεί με 10.000 διαρκεία να το πεις κοίταξε βάλει μου καλά 10 εσύ. Όχι πεις θα το γράψω 5 εγώ 5 εσύ. Mm. Να βάλεις λεφτά για να κάνεις μεγάλη την ομάδα. Από τα ραδιόφωνα και οι τζαμπατζίδες εγώ το ξαναλέω. Μόλις το βγάλω θα το φέρω φωτοτυπία στο Λίμερο μπροστά στο Ζαγόρ και μόνο με το πάνω μου. Το τζάμπα πέθανε. Έτσι. Ακριβώς κύριε Κιλώνη. Το τζάμπα τέλος. Και αυτά που λέγανε τότε, και κοίταξε να δούμε και ερασιτεχνικά πράγματα στο ερασιτέχνη και κοίταξε και στο ερασιτέχνη αν θέλετε λεφτά να πάνε να βρείτε χορηγίες. Το τζάμπα τελείωσε και τα γραφεία με τις γραβάτες τελειώσανε. Όπως λέει και σε κάποιες ταβέρνες, τέρμα το βέρεσε. Τέρμα το βέρεσε. Ναι, ένα δεν είναι γιατί ο εργαζόμενος ναι. Πρέπει να αμείβεται με αυτό που αξίζει. Ναι. Εγώ έτσι έχω μάθει. Και είμαι αριανός από τις πλάκες. Πλάκα Αριανή έχει πολλούς πλακατζίδες. Λοιπόν, από το 2006 μόλις ανέβηκε η ομάδα που την έριξε ο άλλος, την έριξε δυο φορές, εγώ πήγα και ξαναέπαιρνα. Και εντάξει, φιλαράκια έχω, θα κεράσω, θα με κεράσουν, είναι γεγονός αυτό. Αλλά στην προσωπική μου ζωή τα πήγαινε εγώ στον Άρη, κύριε, πόσα θέλεις, παπάρτα, πόσα θέλεις, παπάρτα. Ναι. Και ούτε περίμενα να μου κάνει και να μου ράνει. Από αύριο φίλε βγαίνουν στον αέρα που λέμε τα διαρκείας, θα φανεί. Εγώ θα ξαναβγώ. Βεβαίως. Και θα ξαναβγώ και να δούμε τι θα κάνω. Όχι χιλιά εισιτήρια. Και πού είσαι. Εγώ δεν θα το στείλω στην Αμερική για να μην με τζαμπατζίδες. Όπως γινόταν με τον Άλωνα, με τη Ζαλή Θερόν, που μου χρέωσε 7 εκατομμύρια και βάζουν τώρα να πληρώνει ο άλλος. Ποιο θα λες, ρε. Ορίστε. Ποιο λες. Ξέρει αυτός ο Σερλής Θερόν. Για το Λάσκαρη ομιλώ. Εντάξει, ο Λάσκαρης... Χρέωσε 7 εκατομμύρια. Συν 3,5 που άλλος ο Τζεβιλέκης πώς λεγότανε, 10,5. Ναι. Και τρέχα εσύ να ξεχρεώνεις. Και άμεσα κοροϊδεύουν και από πάνω.
Εδώ είμαστε. Εγώ σας καληνυχτώ. Μάλιστα. Και να τα ξαναπούμε, ωραία, κύριε Παπαδόπουλε. Έγινε. Ο Νίκος βγήκε για λίγο έξω γιατί δέχτηκε ένα επίγον τηλεφώνημα. Όπα. Όπα. Χάθηκε η γραμμή. Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε και από τώρα τις γραμμές, μια και έγινε εδώ το ξεκίνημα με τον φίλο μας τον Νίκο, αν δεν κάνω λάθος. FM και όταν μηνύματά σας αποστολή στο 54526, 2310287 και 38. Υπενθυμίζουμε ότι τα μηνύματα έχουν χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των όποιων έτσι περαιτέρω χρεώσεων έχει η εταιρεία εκείνη της τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένοι, με την οποία συνεργάζεστε τρόπον τεινά. Να υπενθυμίσουμε και τον χορηγό της εκπομπής Μπαλαντέρ εδώ στον Λίμπερο, Παράσχος, μια μπουτίκ υδραυλικών ανταλλακτικών και όχι μόνο, ότι έχει να κάνει και με φυσικό αέριο, στο κέντρο της πόλης, Ολύμπου 90, για όλη την πόλη και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιρείων του χώρου, Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferroli και Wolf. Όλα αυτά τα βρείτε στην Ολύμπου 90 και απευθύνεται ο Παράσχος όχι μόνο σε επαγγελματίες υδραυλικούς, αλλά και σε απλούς σπίτων οικοκύριδες. Λοιπόν, στο στοίχημα, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Τα δύο φιλικά προετοιμασίες εν ώψη Μουντιάλ δεν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα. Αγγλία-Κωσταρίκα 1-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Στο Elland Road του Leeds οι Άγγλοι προηγούνται με τον γκολ του Μάρκους Ράσφορντ, του νεαρού επιθετικού της Manchester United. Πορτογαλία-Αλγερία 1-0 στο στάδιο Νταλούζ της Λισαβόνας στην έδρα της Μπενφίκα, και όπου σηκώσαμε και το Euro πριν από 14 χρόνια. Πώς περνάει ο καιρός, λοιπόν, σαν χθες τα θυμάμαι. 1-0 οι Πορτογάλοι τους Αλγερινούς με τον γκολ του Γκονσάλο Γκέντες, του επιθετικού της Βαλένθια. Από εκεί και πέρα στην Ουρουγουάη, τελικό αποτέλεσμα, Προγκρέσο Τορκέ 0-2 διπλά από το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Ατένα Σαν Κάρλος Μπόστον Ρίβερ 1-0. Και στο 75, Sporting Defensor Πενιαρόλ 1-2, μείωσε η Defensor. Στις γυναίκες, Μουντιάλ γυναικών, προκριματικά Μουντιάλ γυναικών, Ισπανία-Ισραήλ 1-0, Σκωτία-Λευκορωσία 1-1, την ώρα που οι Πορτογάλοι διπλασιάζουν τα τέρματά τους στο φιλικό με την Αλγερία. Σε λίγο θα σας δώσω και τον σκόρερ, καθώς τα παιχνίδια δεν καλύπτονται τηλεοπτικά, ούτε από Κοσμοτέ, ούτε από Νόβα. 2-0 πάντως οι Πορτογάλοι την Αλγερία, 1-0 η Αγγλία την Κωνσταρίκα. Στις γυναίκες επίσης Μουντιάλ προκριματικά Σκωτία-Λευκορωσία 1-1, και στην Σεγούντα Division στο 73. Έχει μειώσει η Sporting Gijón με τον Τζόνι ή Χόνι. Τα Χόνι ο Τζόνι. Λοιπόν, Ρεάλ Βαγιαδολίδη Sporting Gijón 3-1, περίπου 15 με 20 λεπτά πριν την λήξη του αγώνα. Και νωρίτερα τελικά αποτελέσματα σε φιλικό εθνικών ομάδων γυναικών, Γαλλία-Γερμανία 2-0 και Ουαλία-Βοσνία-Ζεγοβίνη 1-0. Λοιπόν, να περάσουμε σε ρεπορτάζ Ηρακλή, καθώς ο Νίκος Παπαδόπουλος δέχτηκε ένα τηλέφωνο, αυτό που λέμε ότι τρέχει το ρεπορτάζ και τρέχει μαζί του. Λοιπόν, όσον αφορά το ρεπορτάζ του Ηρακλή, για όσους δεν ακούσατε την νωρίτερα το απόγευμα την ώρα για βλέπω από τον Γιώργο Ματζιούκη, έγινε γνωστό σήμερα το μέρος όπου θα διεξαχθεί το κεντρικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή, το οποίο θα ξεκινήσει. Το πρώτο στάδιο θα ξεκινήσει 23 Ιουλίου. Στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, με τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις και αιματολογικές. Και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας, εκεί όπου πολλές ομάδες προετοιμάζονται. Σήμερα μάλιστα αναμένονταν να μεταβούν στο εν λόγω αθλητικό κέντρο Τάσο Κατσαμπής, πιθανότητα μαζί με τον Σπύρο Μπαξεβάνο, για να επιθεωρήσουν τον χώρο και τις εγκαταστάσεις. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα 23 Ιουλίου η πρώτη του Ηρακλή στη Μίκρα και το κεντρικό στάδιο της προετοιμασίας, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στα 3-5 πηγάδια. Σιγά σιγά θα αρχίσουν οι διοικούντες στον Ηρακλή να κάνουν και κρούσεις στους παίκτες που θέλουν να κρατήσουν στον κορμό την νέα σεζόν, καθώς εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου ο Σπύρος Μπαξεβάνος θα βρίσκεται και πάλι στην τεχνική ηγεσία, αλλά αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις μαζί με τον Τάσο Κατσαμπή
σε απόλυτη έτσι, συνεργασία. Παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες σύσταση της νέας ΠΑΕ και καθάρισης της παλιάς και παράλληλα με, με αυτές τις διαδικασίες αναμένεται να συγκροτηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες μια πενταμελής πιθανότατα επιτροπή από παράγοντες της νυν διοίκησης που θα επιφορτιστεί με το έργο να έρθει σε επαφή, να κάνει κρούση αρχικά στους επιφανείς ερακλειδείς που βοήθησαν φέτος οικονομικά το όλο εγχείρημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, με στόχο να τους έχει κοντά της η ομάδα και την νέα σεζόν και σε δεύτερη φάση να προσελκύσει και περισσότερους και γιατί όχι πιο ισχυρούς οικονομικά και σε τρίτο στάδιο, εάν και εφόσον είναι δυνατό αυτό, να βρεθεί κάποιος πολύ ισχυρός οικονομικός παράγοντας που εάν πληρεί και τις προδιαγραφές που θα πρέπει πλέον να μπουν, να υπάρχουν σαν ένα φιλτράρισμα, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας με αρκετά λαμόγια να μπαίνουν στην ομάδα, όχι μόνο στην Ηρακλή, σε πολλές ελληνικές ομάδες και να τα κάνουν γιάμπαλα. Πώς, φίλε, σε παρακαλώ. Να βρεθεί ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας για να αναλάβει εξ ολοκλήρου μέχρι έναν μεγάλο βαθμό. Έτσι. Εξ ολοκλήρου είναι σπάνιο φαινόμενο πλέον. Ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας για να τρέξει την ομάδα και να έχει και μεγαλύτερες βλέψεις όσον αφορά την επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία. Μάλιστα. Αυτό είπε μάλιστα και ο Λάκης Παπαγιάννου, το ιδανικό θα είναι να βρεθεί ένας μεγαλομέτοχος, ισχυρός και ο κόσμος να είναι δίπλα του, να στηρίζει και αυτός όσο μπορεί. Όσον αφορά το τμήμα βόλεϊ, να πούμε ότι και εδώ μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνουν ανακοινώσεις συμφωνιών με πρωτοκλασσάτους παίκτες του περσινού κορμού, της ομάδας δηλαδή που οδήγησε τον Ηρακλή στον τελικό του κυπέλου στο βόλεϊ και στην τέταρτη θέση της κανονικής περιόδου. Ήδη την περασμένη εβδομάδα γίνανε οι ανακοινώσεις. Είχαμε τις ανακοινώσεις για την ανανέωση της συνεργασίας με τους δύο προπονητές της ομάδας, τον Γιάννη Ορφανό και τον Στέφανο Νανά. Και από τον μπάσκετ έχουμε τις αρκετές μέρες να πάρουμε κάποια είδηση. Και εκεί προφανώς ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης με τους συνεργάτες του σκανάρουν την ελληνική αγορά αλλά και την κοινοτική. Για κάποιον Αμερικάνο μιλάμε φυσικά, γιατί αποδεικνύεται στην Α2 την διαφορά. Δεν την κάνουν οι Έλληνες, καλώς ή κακώς, αν την κάνει ο ξένος. Αν τα χλατσώνει, η ομάδα το ανεβαίνει. Χλάτσο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και να μεταφέρουμε απλό ότι έκανε δηλώσει και ο κύριος Μυροφορίδης, σύμφωνα με τις οποίες είπε ότι εάν πάω σε ομάδα Β' Εθνικής τη νέα σεζόν, αυτή θα είναι μόνο ο Ηράκλης, σε καμία άλλη ομάδα της Β' Εθνικής. Ξεκαθάριζε ότι ακόμα δεν έχουν γίνει συζητήσεις. Άρα αποκλεί και τη δόξα. Ναι, αυτό είπε. Ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στην πλευρά του Ηράκλη. Σου λέει: εδώ είμαι, θέλω, σας ακούω. Θέλαμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχει άλλο στην. Αλλά ξεκαθάρισε ότι για συνεργασία με ομάδα Β' Εθνικής αυτή θα είναι μόνο ο Ηράκλης. Για να δούμε. Είναι ένα θέμα που μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αντε βαριά δεκαήμερο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί και ο Μυθροφορίδης είναι περιζήτητος, τουλάχιστον για ομάδες Β' κατηγορίας. Και όσο και αν λέει τώρα ότι μόνο ο Ηρακλής, αν δεν δεχτεί πρόταση από ομάδα Α' Εθνικής και περνάνε οι μέρες, και δεν δεχτεί κάποια κρούση τον Ηρακλή, και αυτός θα το σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά, μήπως τελικά αναθεωρήσει την σημερινή του τοποθέτηση. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Με Ηρακλή. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διαλυματάκι. Πάμε στο διάλειμμα, γυρίσουμε από και Γιάρη. Υπήρχε κάποια είδηση επί του πιεστηρίου στο τηλεφώνημα που δέχτηκες? Ότι ο Άρης ετοιμάζεται να τροδοτήσει τη βόμβα που λέγεται Κριστιάνο Ρονάλντο. Μάλιστα. Ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ, έτσι. Γιατί νομίζετε ότι ο Καρυπίδης πήγε στην Ελβετία πριν λίγες μέρες στο φιλικό Πορτογαλία-Ελβετία, έτσι. Τώρα εγώ θα σας τα βγάλω όλα εδώ πέρα, έρχεται. Έρχεται. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 13 λεπτά και μετά από τις 11. Ακούτε Λίμπρο 107,4. Μπαλαντέρ, Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα της εκπομπής Γιάννης Ζάτσης, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις γραμμές, αφού πούμε και για τα του Άρη, το ρεπορτάζ των Κιτρινόμαυρων.
οι οποίοι κινούνται σε ρυθμούς Πάκο Ερέρα, ο οποίος αναμένεται αύριο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Περίπου στις 10 είναι προγραμματισμένη η άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι σίγουρο ότι η έλευση του Ισπανού στη Θεσσαλονίκη θα δρομολογήσει τις εξελίξεις όσον αφορά το αγωνιστικό. Θα έχει τουλάχιστον μια συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην οποία θα συζητήσουν τόσο για τις τελικές του αποφάσεις του Ερέρα, πάντα έτσι, όσον αφορά το υπάρχον ρόστερ και το ξεκαρτάρισμα, ποιους παίχτες θα επιλέξει για να συνεχίσουν στην ομάδα τη νέα σεζόν. Συν φυσικά κάποιες πρώτες μεταγραφές που ίσως γίνουν τις επόμενες ημέρες, αφού ο Ερέρα έχει ξεχωρίσει 3-4 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από την Ισπανία με τους οποίους βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, σε επαφές, και θα τις παρουσιάσει στον Θόδωρο Καρυπίδη. Και είναι και υποθέσεις που, όπως αναφέρουν την ΠΑΕ, βρίσκονται σε καλό δρόμο. Άρα είναι έτσι δύο από τα βασικά πράγματα που έχει ο Ισπανός στην ατζέντα του με την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη. Συν ότι πρέπει να καθοριστούν οι ημερομηνίες όσον αφορά την προετοιμασία και τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα. Συν το ότι θα κάνει και μια επιθεώρηση έτσι στο Βικελίδη, στο Ρήσιο, να δει πως χρειάζεται και αυτός τίποτα επιπλέον μέσα στα έργα τα οποία έχει πει πάει ότι θα γίνουν. Συν την παρουσίασή του που θα γίνει τη Δευτέρα, όπως αναμένεται, και θα απευθυνθεί για πρώτη φορά στον κόσμο του Άρη και στους δημοσιογράφους ως προπονητής της ομάδας. Για τα διαρκείας που ανακοινώθηκαν σήμερα και από αύριο θα είναι στη διάθεση του κόσμου, να θυμίσω ξανά τις τιμές για όσους δεν, έχετε ενημερωθεί. Υπάρχουν και στο Λαμπαοτάρις φυσικά που μπορείτε να πείτε και να διαβάσετε. Λοιπόν, για στήρες 1 και 3, 120 το κανονικό, 80 το παιδικό. Για τη θύρα 6, 120 το κανονικό, 50 το παιδικό. Για τη θύρα 2, 200 για αυτούς που είναι ανεώσουν ή τους άνεργους. 225 το κανονικό, 150 το παιδικό. Για τη θύρα 2 επαναλαμβάνονταν αυτό. Για την θύρα 9, 300 για όσους είναι ανανέωση ή άνεργοι. 330 το κανονικό και 230 το παιδικό. Στη θύρα 7, 450 για αυτούς που είναι ανανεώσουν ή τους άνεργους. 500 το κανονικό και 350 το παιδικό. Και 150 για τα αμαία. Και VIP, 1000 ευρώ για ανανέωση για άνεργους, 1200 το κανονικό και 800 το παιδικό. Η διάθεσή του θα γίνεται από την boutique της ΠΑΕ και μέσω του viva.gr. Υπάρχουν και οικογενειακά πακέτα για όσους ενδιαφέρεστε. Ένας ενήλικας με ένα παιδί 170 με 2210 και με 3250. Δύο ενήλικες με ένα παιδί 280, δύο παιδιά 300 και τρία παιδιά 325. Η παιδική κάρτα ισχύει για παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 2004 μέχρι και σήμερα. Η παιδική κάρτα διαρκείας δεν πωλείται μεμονωμένα, ούτε μέσω του διαδικτύου, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φυσική παρουσία του γονέα. Και τα διαρκείας ισχύουν για όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στο πρωτάθλημα. Άρα για το κύπελο δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο πακέτο που ανακοίνωσε σήμερα η ΠΑΕ με σλόγγαν «Μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση». Από αύριο, όπως έλεγα και πριν, όσοι πιστοί προσέλθετε, είναι μια πρώτη, έτσι, ένα πρώτο τεστ της διάθεσης και του ενθουσιασμού του Αριανού με την επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια. Και το αναφέρω διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση κράχτη που μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο στο να πάρει διαρκές, ούτε κάποιο παίχτη δηλαδή. Μόνο τον Πάκο Ερέρα έχουμε και την προφορική συμφωνία με τον Ούγκο Σόουζα που είχαμε χθες. Γι' αυτό θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Και είναι πολύ σημαντικό για την ΠΑΕ για οικονομικούς λόγους. Βέβαια, δικιά μου γνώμη είναι ότι η ΠΑΕ δεν πρέπει να βασιστεί μόνο στα διαρκείας. Πρέπει να βρει και από άλλο έσοδα. Και εδώ μπαίνει το κομμάτι Αμερική. Αφού την επόμενη εβδομάδα ο Θόδωρος Καρυπίδης θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ, προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Τόν Παπαδόπουλο και τον Νίκ Σακίεβιτς και να τελειώσει μια και καλή συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί όσο εωρείται, προσωπική μου άποψη αν θέλετε είναι ότι ενισχύει την εσωστρέφεια που υπάρχει πάντα στο σύλλογο, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα και καλή το συγκεκριμένο ζήτημα, αν θα μπουν δηλαδή οι Αμερικανοί ή αν θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον Άρη μέσω μιας μορφής χορηγίας. Πάντως και σε κάθε περίπτωση να γίνουν γνωστά τα ποσά
για να μπορεί και ο κόσμος να κρίνει μια θετική ή μια αρνητική απόφαση του Θόδωρη Καρυπίδη. Να υπάρξει δηλαδή μια επίσημη θέση από τους Αμερικανούς, όπως και από την ΠΑΕ. Για να είναι καθαρό το τοπίο και να μπει μια και καλή τέλος στη συγκεκριμένη κουβέντα. Είτε ολοκληρωθεί θετικά, είτε αρνητικά. Για τον Άρη και για τους ίδιους. Γιατί έχει τραβήξει αρκετά, είναι η αλήθεια, γιατί είναι εξελιχθεί σε ένα σύραλ που μόνο καλό δεν κάνει. Έτσι, με την τροπή που παίρνει στην ομάδα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά από τα του ποδοσφαιρικού Άρη. Μετά την επιστροφή του Καρυπίδη στην Αμερική θα έχουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά τις υπογραφές στο συμβόλαιο του Ούγκο Σόουζα. Να επιστρέψουν Καρυπίδη, θα τις είπα, να ρυθμιστούν και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες με τον Πορτογάλο και να πέσουν υπογραφές στο νέο διαιτέ συμβόλαιο για το οποίο συμφώνησε με τον Καρυπίδη χθες το πρωί στη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα παρουσία και του Ήλια Ήβιτς. Τα βρήκανε κάπου στη μέση οι δύο πλευρές. Είχαμε και μια επαφή του Ραούλ Μπράβο με τον Πάκο Ερέρα. Ο Ισπανός, ο οποίος θα είναι στον Άρη τη νέα σεζόν, δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα ακόμα ποιον ρόλο θα έχει. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα στο τεχνικό team με τον Ερέρα μαζί. Είχε πάντως μια επικοινωνία ο Ισπανός με τον συμπατριώτη του. Μιλήσανε έτσι λίγο για τον Άρη. Είπε ο καθένας τις σκέψεις του. Του είπε και ο Μπράβο κάποιες πληροφορίες εξτρά για την ομάδα, καθώς την ξέρει. Υπήρξε παίχτης της άλλο στην περσινή σεζόν. Του έδωσε και ένα info, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, για κάποιους από τους παίχτες του υπάρχοντος ρόστερ, με τους οποίους υπήρξε και συμπαίκτης ο άλλοτε αμυντικός Ρεάλ την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Και η άφηξή του στην Θεσσαλονίκη για την ώρα είναι προγραμματισμένη για τις 15 Ιουνίου, κάπου εκεί, γύρω στα μέσα Ιούνιου. Αφού πρώτα έχει και μια νέα επικοινωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη, όπως αναφέρει το περιβάλλον του Ισπανού πρώην πλέον ποδοσφαιριστή. Αυτά όσον αφορά και τον Άρη. Ανοίξουμε γραμμές για ΠΑΟΚ. Θα δούμε, θα πούμε μετά. Θα το σκεφτώ. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Μέχρι και τις 12 που θα πάμε παρέα. Έχουμε ήδη ένα πρώτο φίλο και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε? Γεια σας, πώς είστε? Μια χαρά, Αντώνης. Σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Άρης. Τι γίνεται? Με ροκάματο και απόψε. Ναι, ναι, βραδινή φράση. Μάλλον βραδινή. Όταν δεν σας παίρνω τηλέφωνο, είμαστε πρωινή, να ξέρετε. Δεν κουνιέται φίλο, φαντάζομαι. Μετά τις 11.30, φίλε, νομίζω ότι είσαι στα κινητήρια. Πού είναι εκείνη η Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, που 7 στα 7 γινόταν. Δεν γίνεται κάθε μέρα χαμός, αλλά είχε μια κινητικότητα. Πρόλαβα, 55 δουλεύω, εντάξει. Ναι. Πρόλαβα απεργία των παιδιών που δουλεύουν στη νύχτα. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, λουλούδες, επιθόρους, δεύτερα που ζούκατε, όχι τις πρώτα ονόματα, που ζητούσαν μια μέρα ρεπό την εβδομάδα, φίλε. Φαντάσου. Φαντάσου τι γινότανε, φίλε. Και τώρα που φτάσαμε. Φίλε, Πέμπτη βράδυ πάντοτε είχε πολλή δουλειά, γιατί ειδικά όταν ήταν, ξέρεις, ήταν οι πρόβες για το ξεκίνημα της σεζόν, ας πούμε. Ναι. Και Πέμπτη βράδυ είχε περισσότερο χρόνο από την έναρξη της Παρασκευής. Και τώρα, τώρα έχεις ένα Σάββατο, μια Παρασκευή που βγαίνεις. Έχεις ένα Σάββατο, ναι. Η Παρασκευή είναι καλή μέρα, γιατί έχεις την αγορά, ναι, και μπορεί να σε ανεβάσει αγορά, οπότε λίγο να δουλέψεις το βράδυ, κάτι μπορεί να γίνει. Και το Σάββατο, φίλε, πρέπει να σε πάει, ε. Ναι. Και τώρα που υπάρχει και η Χαλκιδική στο χάρτη. Φίλε, το προηγούμενο Σάββατο του Πνεύματος, Σάββατο 12 η ώρα με 5 το πρωί, έκανα τρεις κούρσες. Τρεις. Όλοι φύγανε. Όλοι φεύγανε. Κατά τα άλλα σου λέει μετά ότι ο Έλληνας περνάει δύσκολα. Ναι. Υπάρχει κρίση ακόμα. Υπάρχει κρίση, υπάρχει. Μάλιστα. Είδα προχθές που λες να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν είχα μονάδες καθόλου, για με το ρεξόνα που κάνατε. Ναι. Δεν είναι, είναι λίγο έξω το Κυλόνι. Γιάννη, φώναξε τον Κυλόνι, ρε. Για πες. Με το που λέει ο Θανάσης για το δεύτερο, ας πούμε, ναι, λέω, δεν θυμόμουν το όνομά του σίγουρα, εννοείται, έτσι, ναι, αλλά θυμόμουν τον Ατματζίδη να τον βρίζει συνέχεια. Ανελιπέστατα συνέχεια. Ναι. Ήταν στόπεργα και έχει κάνει και ένα αυτοκόλ με το μέσο στο Μονακό, ναι, στο 89 Μονακό. Έχω και τον Κυλόνι δίπλα μου πλέον, μπορείς να τα απευθυνθείς. Έλα, πες μου, πες μου. Έχει βάλει ο Βλάχος, ο Μιχάλης, για τον Ρεξόνα. Όταν τον έλεγες, εγώ δεν προσέφευγε το όνομά του, αλλά θυμόμουν συνέχεια τον Ατματζίδη
Τη φάση του και τον Μαζίδη να τρέπει την ελίκη. Συνέχεια. Ναι. Αν το δει συνέχεια. Όποτε, ό,τι λάθος έκανε η Άμερτσακ, ο Μαζίδης στον Βλάχο πήγαινε κατευθείαν. Ναι. Αλλά δεν προσθέτουν τον όνομα. Τον είχε εύκολο. Ναι, και, και θυμώνω βέβαια και το αυτοκόλ, το περίφημο αυτοκόλ, το σύστος, το θυμάσαι καθόλου. Με στη Μονακό. Όχι. Μονακό ΑΕΚ 1-0 με, γκολ, με αυτοκόλ του Ατμαντού. Μονακό ΑΕΚ 1-0. Εκπέμπα. Ναι. Τι? Με γκολ του Εκπέμπα. Όχι, αυτοκόλ του. Αυτοκόλ του Βλάχου, ναι, ναι, ναι. Με το σύστος. Να σου πω κάτι. Και... παιχνίδι της Μονακό με ελληνική ομάδα θυμάμαι ένα Μονακό Ολυμπιακός 0-1 με σκόρερ τον. Το Βαΐτσι. Το Βαΐτσι, άμπραβο. Ναι, ήταν η μοναδική μέρα που κλείθηκε. Την επόμενη μέρα κλείθηκε στην Εθνική. Ναι, η μοναδική ναι, ναι. φορά που κλείθηκε στην Εθνική δεν ήταν πειρατέ. Δεν ήταν πειρατέ. Αυτό που λες τώρα με αυτόν τον κόλ του Βλάχου δεν το θυμάμαι. Όχι, όχι, δεν το θυμάμαι. Ναι, ρε φίλε, βάζει, φωνάζει μαζί και στο γνωστό εγώ. Α, αυτό τότε. Ο Βλάχος έκανε πως δεν τον άκουσε, έβαλε το σύνθος μπροστά και χτύπησε περίεργα στο σύνθος την μπάλα. Και δεν το θυμάμαι, όχι, όχι. Στη Γαλλία λες τώρα, έτσι Μονακό. Ναι, με στη Γαλλία και είχε σοφαρίσει το δεύτερο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια. Προηγήθηκε η ΑΕΚ και είχε σοφαρίσει ένας Ιταλός, ο οποίος είχε περίεργα παπούτσια με κάνα κοτσιδάκι. Ένας γνωστός Ιταλός, δεν μπορώ να το θυμηθώ βέβαια. Που μπορούσε πάντοτε περίεργα παπούτσια. Ο Μάρκο Σιμόνε. Το... Μάρκο Σιμόνε. Α, αυτός πρέπει, ναι. αυτός πρέπει να ήταν. Ναι, ναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα για να λες Ιταλός στη Μονακό, αυτό θυμάμαι μόνο. Από επιθετικούς. Αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα ρε παιδιά το Μουντιάλ. Για πες. Πάμε και στα σοβαρά. Τι βλέπεις, τι βλέπεις. Το Γάλλο. Το Γάλλο. Ναι, και εγώ τον θεωρώ από τους πιο πιθανούς νικητές. Όπου και να κοιτάξεις ρε φίλε, και τα παιδοφύλλα καλό έχουν. Όχι έναν, δύο. Έτσι. Εντάξει, την άμυνα πολύ καλή, στο κέντρο δεν παίζονται με τίποτα και μπροστά ρε φίλε, θες γρήγορο Εμπαπέ, θέλεις σκόρερ τον άλλο τον κοίταξε, στα μάτια που θα πηγαίνει πιο συντηρητικά, θα παίζει 4-4-2 μπροστά με Γκρισμάν Ζιρού, στα μάτια που θα πηγαίνει πιο επιθετικά ανάλογα και τον αντίπαλο, θα πηγαίνει με 4-3-3 και θα έχει Εμπαπέ, Ζιρού και... Όχι Ζιρού, όχι Ζιρού. Εμπαπέ, Γκρισμάν και τώρα μου διαφεύγει ο άλλος, ο ακραίος. Πώς κολλάει το πράγμα. Σχέση να έχει τον Καρύμ μπροστά, έτσι θα γινόταν. Ω, από φίλε, θα ήταν πλήρες. Ναι, ναι, έχει και Μπενζεμά εκτός. Να, αν τον είχε σκέψει, τι να λέμε, αλλά τα ξάσω. Τον, είδες τι γίνεται στην Αμερική. Τι γίνεται. Με τους παίκτες του NBA που δεν ξέρουν τον ύμνο και τρελαίνουν τον Τραμπ. Καλά, ο Τραμπ γενικά είναι τρελαμένος. Κάτι και πήρε ο Κέρο, ο προπονητής στον Golden State και είπε ότι θα κάνουμε προπόνηση στον εθνικό ύμνο. Το δούλευε. Και πέρσι δεν είχαν πάει, έτσι. Και πέρσι δεν είχαν πάει οι Warriors, στο... Ναι, δεν είχαν πάει, δεν το γουστάρουν καθόλου. Ναι. Τώρα το κάνα 3-0 αυτή, ο Παναθηναϊκός πάλι έκανε πλακίτσα. Έθελα να αυτή να... Ένα. Εξοχικό. Το εξοχικό που λέει και ο DPG. Η λογική λέει ότι ο άλλος ήθελε να... Κατάλαβε τον λέω, θέλει να το σηκώσει μέσα στο εξοχικό. Δηλαδή να κάνει τώρα 2-1 και να πάει να το κάνει 3-1 μετά. Για τη Γαλλία που λέγαμε πριν, στο 4-3-3 θα παίζει Ντεμπελέ, Εμπαπέ στα δύο άκρα και Γκρισμάν στο κέντρο. Να του είναι Γκρισμάν. Ωπορε φίλε. Έχει και Φεκίρ, έχει το Βεν, έχει το Ζιρού, ναι, έχει Ματουιντή, Καντέ, Λεμάρ, Πογκμπά. Ο Άλισον είναι. Ο Άλισον, Άλισον Μπέκερ, ναι, της Ρώμα, πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός, ναι. Ο Άγγλος δεν έχει να το φύλακα. Εντάξει, δεν έχει. Ναι, ο Πίκφορ τώρα ναι, είναι άπειρος σε τέτοιες διοργανώσεις. Μιλάμε τώρα για Μουντιάλ, δεν μιλάμε τώρα για Premier League. Τώρα για Μουντιάλ μιλάμε τώρα. Ο Γερμανός δεν ξέρω... Κοίταξε, ο Γερμανός είναι Γερμανός. Είναι η πιο σταθερή αξία σε εθνικές ομάδες. Ναι, ρε, φίλε, σίγουρα, απλά επειδή είναι ένα κράμα παλιών με νέων παικτών, βέβαια η πρώτη απόπειρα αυτής της πρόσμιξης ήταν πετυχημένη πέρυσι στο Confederations Cup, που έγινε πάλι στη Ρωσία που το πήρανε. Αλλά άλλο το συνομοσπονδιό, άλλο το Μουντιάλ. Ναι, αλλά όμως, ναι, αλλά με Νόιερ καλά όμως. Με Νόιερ, εντάξει, κοίταξε. Ο Νόιερ στο φιλικό που έκανε την επανεφάνιση του δεν έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων, λέμε ρε παιδί μου ότι ενδεχομένως να τις κάνει τις εγγύες. Ένα χρόνο για μένα, κοίταξε, ένα χρόνο, στατιστικά το πηγαίνω, στατιστικά το πηγαίνω ότι έχει να γίνει back-to-back σε Μουντιάλ, άλλο τώρα για πρωταθλήματα έτσι και εγχώριους τίτλους, back-to-back του Μουντιάλ έχει να γίνει από το 62, φίλε, το 58-62. Ναι, άλλες εποχές. Ναι, και το έχει κάνει η Βραζιλία. Προσπαθούσα να πάω από μέχρι το 70 πήγε το μυαλό. Ναι, δηλαδή δύσκολο να πάρει μια ομάδα, μια εθνική ομάδα δύο συνεχόμενα Μουντιάλ. Όχι, δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρεις τι, δεν έχει τον ηγέτη, ρε φίλε. Δηλαδή έχει πολλούς καλούς παίκτες, αλλά να πεις ότι είναι η Γερμανία του Ματέος, δεν υπάρχει πλέον, ας πούμε. Θα μου πεις το 14 ποιος ήταν ο Σούπερσταρ. Ούτε το 14 για Σούπερσταρ. Μόνο η Βραζιλία του Νεϊμάρ και η Αργεντινή του Μέση. Και γιατί μου μέσα, ναι. Η οποία δεν έχει τον οθύλακα, να σου πω κάτι.
Αυτό είναι και ο βασικό λόγο που εγώ ποντά αυτό το ζευγάρι τελικού. Βραζιλία-Αργεντινή. Ναι, ναι. Είναι, παιδί μου, ίσω οι μοναδικέ ομάδε στον κόσμο που έχουν. Που έχουν, παιδί μου, έναν παίκτη τον απόλυτο στάρ. Ένα τέτοιο τελικό θα ήθελα να το δεις, εννοείται. Δεν το έχουμε δει ποτέ, έτσι. Βραζιλία-Αργεντινή σε τελικό μου δεν έχουμε δει ποτέ. Για πες. Μια τελευταία ερώτηση. Σπάω το κεφάλι μου εδώ και τρεις μέρες και τελικά δεν γίνεται ερώτηση από τον Θανάση. Είναι ερώτηση πιο εύκολη πεθαίνεις. Αλλά δεν μπορώ, μου διαφεύγει, δεν μπορώ. Πραγματικά έχω τρελαθεί τρεις μέρες. Ποιος πήρε το 16 το γύρο, ρε. Ποιος ήτανε? Το 16, ποιος πήρε το γύρο. Έλα, ρε. Το προηγούμενο γύρο λες. Η Πορτογαλία. Ναι, η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία. Φίλε, τελώς, στην παράταση. Το λέω το Γερμανία, έβαλα Αγγλία. Έβαλα... Στην παράταση. Έχω αφήσει το τέλος, ε. Ναι, το θυμήθηκα. Με τον γκολ του Έντερ. Έχω τρεις μέρες, δεν μπορώ να το θυμηθώ, ρε φίλε. Τρεις μέρες. Με τον γκολ του Έντερ, τον οποίο ο Σάντος δεν τον πήρε στο Μουντιάλ. Εντάξει, λέω έτσι, εύκολο να μπαίνω στο διαδίκτυο, το βρω. Αλλά δεν μπορεί να το βρω, δεν γίνεται, δεν σκάσω. Φίλε, σε αυτόν τον τελικό, έχω παίξει ακριβές σκορ 0-0. Άκου τώρα πόσο μαζόχας ήμουν, έτσι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είχα κοιτάξει όλους τους τελικούς των πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, δεν είχε λήξει ποτέ τελικό με σκορ 0-0. Και λέω ότι αν δεν λήξει και με Σάντος προπονητή στον τελικό. Δεν λήξει ποτέ. Βέβαια, μου άνοιξε το σπα για να πληρωθώ. Θυμάσαι ο Ζινιάκη είχε δοκάρει στο 90 φεύγει. Όχι, στο 90 τόσο. Ναι, ναι. Είχε και ο Κρισμάν είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά. Το πληρωθήκαμε. Πάντως είναι, είναι ό,τι πιο ψυχοφθόρο στίχημα υπάρχει να ποντάρει σε 0-0. Ούτε καν σε άντερ. Και στο άντερ. Ναι. Α, βέβαια στο 0-0 ή στο 0-1. Ειδικά σε 0-0 τώρα, εντάξει. Εγώ όσο φορές έχω ποντάρει 0-1 στο. Πες το. Στο 5-0-1 ή 1-0. Ναι, φίλε. Τέλος πάντων, μάλιστα. Δεν θα πω Γιάρη, κύριε 230. Δεν θα πω Γιάρη. Με θέλω μηνύματα στο τάβλετ. Δεν θα πω Γιάρη. Δεν θα πω. Καλό βράδυ, κύριε. Γεια καλό σου, βράδυ, Αντώνη. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, διαβάζω στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Λίβερπουλ συμφώνησε με τη Λιόν για τον Αμπίλ Φεκίρ. Τον πήρε, ναι, ήταν. Για ανεπίσημα, δεν έχει βγει επίσημα ακόμα. Είναι ανεπίσημη πληροφορία για τέτοιο και το ποσό είναι στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Κάτσε εδώ και τηλεκύπ τη γράφει. Και αύριο λέει θα περάσει από ιατρικά. Η ελληνική το γράφει κιόλα. Η ελληνική πλέει Φεκίρ, in pass the Liverpool. Που σημαίνει ένα βήμα από τη Liverpool. Ναι. Ο Φεκίρ, ο οποίο είναι και αυτό στην αποστολή. Του Μουντιά. Άρα θα αφήσει μάλλον για την. Να, φίλε Πίτρε, που λες για πότε θα φωνάξει, λέει στο στούντιο, λέει κανέναν άνθρωπο λέει, από τη μεγαλύτερη Βρετανική ομάδα και τα λοιπά τη Λίβερπουλ. Άσε που η Λίβερπουλ έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολλές φορές άνθρωποι από το fan club της Λίβερπουλ εδώ στον Λίμπερο. Εδώ είχαμε ολόκληρο event το βράδυ τελικού Champions League. Ναι, με συνδέσει με το Liverpool Brands. Έτσι. Απλά λέει, θέλω λέει, και στην δικιά σα εκπομπή λέει, ώστε να ακουστεί λέει, διαστόματος Παπαδόπουλου ποια είναι η καλύτερη αγγλική ομάδα. Αυτό ρε φίλε δεν πρέπει. Η Manchester United. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ακούστηκες. Ακούστηκες φίλε. Έλα εσύ ο επόμενος. Ναι εσύ. Και ο Δημήτρης λέει, όντως λέει ο Σιμόνε, λέει ο Μάρκος Σιμόνε, φορούσε πάντα λότο παπούτσια. Ναι. Αυτή ήταν η μάρκα που φορούσε ο Μάρκος. Για αν έχουμε ώρα, να την παίξουμε. Ο οποίος μετέπειτα έγινε και προπονητής Μονακό και τα τελευταία χρόνια προπονούσε και ομάδες στη Ligue 2 στη Β' Γαλλία. Στη τελευταία του ομάδα νομίζω ήταν η Tour. Η Tour. Έχουμε. Όχι, να δούμε αν έχουμε ώρα τώρα. Ώρα έχουμε. Χορηγόρα δεν ξέρω αν έχουμε. Η ώρα είναι 23 και 31 και 47. Ακρίβεια, φίλε. Big Ben. 50. Έχουμε, λοιπόν, πάω ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε τις δικές σας γραμμές 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Εδώ είμαστε για άλλα περίπου 25 λεπτά. Θα πάμε μέχρι και τις 12 παρά. Λίμπρο 107,4, Μπαλαντέρ, Θανάση Κυλώνες και Νίκος Παπαδόπουλος σε μια διαφορετική ραδιοφωνική εμπειρία τουλάχιστον για μένα. Νομίζω και για τον Θανάση. 100% από τον περασμένο Οκτώβριο. Εγώ δεν είχα ξανακάνει ποτέ βράδυ στη ζωή μου. Τώρα χωρίς πλάκα είναι το concept εκπομπής που γουστάρω πιο πολύ από όλα. Νομίζω, ξέρεις γιατί, εμείς δεν κάναμε τη συνηθισμένη κλασική θεσσαλονικιώτικη ραδιοφωνική βραδινή εκπομπή. Ναι. Εμείς νομίζω κάναμε κάτι διαφορετικό. Δεν συμφωνείς? Δεν ξέρω, φίλε, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν ακούω τους ομολογώ, όχι, γενικά ομολογώ ότι πλέον δεν ακούω όλη την ημέρα αθλητικό ραδιόφωνο. Όχι μόνο Λίμπρο γενικά. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη γενικότερα, να έχω έτσι μια σφαιρική άποψη για το τι. Ακούω συγκεκριμένες εκπομπές, εμείς λίγες ώρες πλέον. Ναι. Αυτό που μας αναγνωρίζουν, φίλε, πολύ, ναι, είναι ότι ξεφεύγουμε από το αθλητικό. Ναι. Το οποίο ο κόσμος νομίζω το έχει ανάγκη. Και πάμε και σε άλλα. Βοηθάει και η ώρα, ναι, και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας, να... πολιτικά, ερωτικά, γαστρονομικά. Είναι μια κουβέντα που ασχολείται με τα πάντα. Και χαιρόμαστε που σας αρέσει και από αυτό παίρνουμε δύναμη. Θέλουμε να το ξέρετε πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα σας. Ενώ έχει κάνει 2-0 η Αγγλία την Κωνσταντίνα και 3-0 η Πορτογαλία την Αλγερία,
με Μπρούνο Φερνάντες και Γκονζάλο Κεντές επίσης και 1-0 η Ισλανδία την Γκάνα. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα, αλλά εγώ δεν πήρα για την εκπομπή. Είχα κάτι ρωτήσει προηγουμένως. Και πήρα να μάθω αν μάθατε. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα? Για ένα κέντρο απεξάρτησης. Για ένα κέντρο απεξάρτησης. Μάλλον. Σε αυτό το, στο Λίμπερο, μήπως μπερδεύεστε με άλλο ραδιό. Στο Λίμπερο, Όχι. Και πότε, Λίμπερο. Πότε πήρατε τηλέφωνο? Πριν από καμιά ώρα. Δεν μίλησε όμως στην αέρα. Δεν μίλησε στον αέρα. Όχι, μιλήσε... όχι, εκτός αέρα. Εκτός. Όχι, όχι, τώρα είστε στον αέρα, γι' αυτό. Όχι. Να με βγάλετε από τον αέρα. Εντάξει, εντάξει. Πάρτε πρωινές ώρες. Ναι, θα καλέσετε πρωινές ώρες για να. Ναι, ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλά, καλό βράδυ. Μια γυναίκα βγήκε με φίλη, γιατί. Λοιπόν, τώρα για την απεξάρτηση που είπε η φίλη μας, η ακροάτρια. Καλά, από πολλά πράγματα είμαστε εξαρτημένοι τη σήμερα ημέρα. Αλλά τώρα αυτή την ομάδα γονέων που κάνουμε κάθε Δευτέρα στο σχολείο της μικρής μας κάνει μια ψυχολόγος. Εκείνη την ιστορία την περίεργη. Όχι, τώρα ήμασταν στο κεφάλαιο, παιδί μου, εξαρτήσεις. Ναι. Λοιπόν, γενικά εξαρτήσεις, όχι μόνο ναρκωτικά. Ο Ηρακλής. Λοιπόν, και μας έρθει στο ερώτημα. Ναι. Η εξάρτηση τι είναι? Είναι ασθένεια ή είναι επιλογή? Καλό. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και τα δύο. Εξαρτάται από την περίπτωση. Αν μόλις πιάσουμε τις εξαρτήσεις, ήρθε. Επιλογή είναι, φίλε, η εξάρτηση. Το στοίχημα στα μάτια είναι εξάρτηση ή επιλογή? Μπορεί βέβαια να σε αρρωστήσει και μια, τα δύο, μια εξάρτηση. Μπορεί να σε αρρωστήσει μια εξάρτηση. Αλλά στο ξεκίνημά της είναι θέμα επιλογής. Δηλαδή θα επιλέξεις να παίξεις χαρτιά. Θα επιλέξεις να κάνεις χρήση ουσιών. Θα επιλέξεις να εξαρτηθείς από κάτι. Άρα είναι επιλογή. Ναι. Βάσει τη. Είναι επιλογή που εξελίσσεται σε εξάρτηση. Ναι, βάσει τη επιστήμη τη ψυχολογία είναι κατά. Κάτσε απαντήσω. Πολύ θέλω... μεγάλο ποσοστό. Έλα μέσα επιλογίες. Και πες τώρα. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό που είπε ο Σταμάτη δεν μεταφέρεται. Δεν μεταφέρεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι επιλογή να παίξει χαρτιά, αλλά όταν μπαίνει στην παρτίδα λέει μεγάλη. Τάβλα. Τάβλα, ναι. Τάβλα. Αλλά ναι, φίλε, η εξάρτηση είναι επιλογή. Όλοι είναι, φίλε, όλα. Κατά βάση. Ναι, εντάξει. Και να σου πω κάτι, εξαρτήσει όλη η ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Το τσιγάρο. Αλλά βέβαια εξάρτηση από εξάρτηση έχει. Ναι. Εμένα, διαφορά, εμένα, ας πούμε, πάρε παράδειγμα, εγώ που με καπνίσει, εσύ είσαι πιο ντεμή. Εντάξει, εγώ είμαι πλέον εντελώς ερασιτέχνης. Ναι, εσύ είσαι ερασιτέχνης, ενώ παλιά το έκανες κανονικά. Κοίταξε, ποτέ δεν ήμουν αμανιώδης καπνιστής. Ναι. Εγώ βέβαια ξεκίνησα το τσιγάρο σε κατάσταση μέθης. Το συνέχισα όμως μετά θεωρείται επιλογή. Δεν θεωρείτε. Δηλαδή, όταν λες, λέει, την πρώτη φορά που κάπνισε, ήσουν αμεθυσμένος. Πρόσεξε. Ήταν τη μέρα που έκλεινα τα 18. Ναι. Και είχα πάρει τους φίλους μου και σου ρώσατε. Και τους είχα βγάλει στα μπουζούκια και είχα πάει στο φίξ συγκεκριμένα. Μάλιστα. Εκεί που ξυλώσαμε και την πρώτη τουαλέτα. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Την ξυλώσατε όμως ή την κάνατε μετά. Την αφήσαμε στην άκρη και φύγαμε. Λοιπόν. Παλιόπαιδα. Παλιόπαιδα. Λοιπόν. Και είχα πιει λίγο παραπάνω, είχα ευθυμίσει. Εντάξει, όταν πίνεις, δεν αντιλαμβάνεις. Βέβαια και το να πιω επιλογή μου ήταν. Σωστά. Άρα ξεκινάει από εκεί πρώτα. Κατάλαβες. Λοιπόν, η εκπομπή πέραν όλων των άλλων έχει και ψυχολογικό περιεχόμενο. Λοιπόν, και βλέπω το πακέτο. Είχε ο ένας ο κολλητός μου, πρώην κολλητός. Λοιπόν, πάνω στο τραπέζι ένα πακέτο Marlboro κόκκινο κατοστάρι. Τα μεγάλα, τα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τα μπαζούκα. Και λέω, άντε, λέω, είναι η μέρα. Άντε, λέω, κάνουμε ένα. Κάνε δύο, κάνε τρία, τέσσερα, πέντε. Το τραβούσε τον καπνό κάτω ή. Το τραβούσα. Ναι. Το τραβούσα, αυτό μου δεν μου κάνει εντύπωση. Τραβιέται το άτιμο. Τραβιέται το άτιμο τελικά, ή καλό. Κατάλαβες, καλό δεν είναι. Λοιπόν, και ξεκίνησα. Και συνέχισα. Με πολύ ελαφριά τσιγάρα ξεκινήσει βέβαια. Αλλά το έκανα πλέον. Είναι μια εξάρτηση. Είναι εξάρτηση, ναι. Που να σου πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω ότι. Για μένα τουλάχιστον δεν πιστεύω την εξάρτηση. Εγώ πιστεύω ότι εξάρτηση είναι, αλλά αυτό που λέμε ξέρετε. Το θέμα της επιλογής είναι αν επιλέξεις να το κόψεις, ναι. Κόβεται φίλε μαχαίρι. Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ναι. Αλλά αν θέλεις πραγματικά να το κόψεις, ναι. Είναι ευκολάκι. Μια ώρα, πρόσεξε δηλαδή για παράδειγμα. Το μεσημέρι ήμουν μια ώρα μέσα στο γραφείο του Χρύσανθου. Ναι. Εντάξει, συζητούσαμε. Λοιπόν. Μαλώνατε. Όχι. Παραδόξως δεν μαλώνουμε αυτή τη φορά. Αλλά εμείς μαλώνουμε με αγάπη. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, το αγαπησιάρικο το μάλλον. Πώς είναι ο πατέρα, ο γονιός με το παιδί ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν μου έλειψε ρε φίλε μια ώρα όμως. Ναι. Εγώ ξέρω ότι αν μπορώ να το κόψω, μπορώ να το κόψω. Αλλά δεν θέλω. Δεν θέλεις, ναι. Δεν θέλω, γιατί να σου πω κάτι. Και όποιος δεν έχει καπνίσει, μην το βάλετε ποτέ στο στόμα σας. Πραγματικά σας το λέω εγώ. Ποτέ να μην το βάλετε στο στόμα το τσιγάρο. Γιατί είναι βρωμό πράγμα αυτό το οποίο κάνουμε και κάνω και εγώ και το λέω.
Αλλά εγώ είμαι σε φάση όπου θέλω το πρωί να σηκωθώ, ρε φίλε, να πιω τον καφέ μου και να κάνω μαζί τη σιγάρα. Δεν μπορώ να ζήσω. Ή να, μετά το φαγητό να κάνω τσιγάρο. Δεν είμαι από αυτούς που είναι μύθος για μένα ξεκάθαρα. Άμα δεν κάνω, λέει, τσιγάρο μετά τους έξι, δεν μπορώ. Σιγά, βρε. Όχι, εντάξει. Εγώ ποτέ δεν ένιωσα αυτή την ανάγκη. Ξέρεις, αυτό είναι ψυχολογικό, όντως. Γιατί, ξέρεις, γιατί είμαι παρθένος. Καλό. Κοίταξε, τα πιο πολλά, το 90% το τσιγάρο που κάνει ένας καπνιστής είναι από αμηχανία, φίλε. 100%. Δηλαδή, περιμένεις να γίνει κάτι στη στάση του λεωφορείου ή περιμένεις εγώ να γίνει ο καφές. Ναι. Είναι τα πιο πολλά τσιγάρα γίνονται από μηχανία. Λέει, ελάχιστα είναι για να έχεις τα χέρια σου να καταπιεί. Ελάχιστα είναι τα τσιγάρα που τα γουστάρει ένας καπνιστής. Όπως επίσης είναι μύθος. Με τον καφέ που λες, μετά το φαγητό, με το ποτό. Αυτά. Με το ποτό, ναι. Όπως επίσης είναι μύθος για μένα και το διαπίστωσα όταν το έκανα, ότι όποιος κάνει στριφτό καπνίζει λιγότερο. Εγώ καπνίζω το ίδιο σου. Που έκανα όταν καπνίζα πακέτο. Ναι, όχι, ρε φίλε, εντάξει. Εγώ θα κάνω, ρε φίλε, μέσα στην ημέρα. Ξεστή, απλά το πακέτο ξοδεύεται πιο γρήγορα. Και είναι και πιο γιατί ακριβό. Γιατί άμα άπαξε το ανάψεις, μετά δεν σβήνει. Ναι. Πρέπει να βγάλεις την κάφτρα. Ναι. Όπως... Ενώ το στριφτό το αφήνεις στο τασάκι. Αν δεν κάνεις ένα-δύο λεπτά τσούρα, σβήνει. Εγώ κάνω, το συνεχίζεις μετά. Εγώ, ας πούμε, εσύ που ήσουν και χρόνια καπνιστής. Εγώ που κάνω 12 με 15 την ημέρα. Ναι. Χωρίς να βγω. Το σημειώνω. Παρέτη σημείωση. Χωρίς να βγω. Άμα βγεις κανείς παραπάνω. Ναι. Ναι. 12 με 15 την ημέρα. Είναι πολλά. Είσαι κοντά στο πακέτο. Κοντά όμως. Κοντά. Ναι. Αλλά ρε φίλε, κάνω 2-3 πακέτα την ημέρα. Αυτοί ρε φίλε, εντάξει. Είναι, αυτοί καταστρέφουν τον εαυτό του και το γνωρίζουν. Όχι, δεν το γνωρίζουν. Απλά κάνουν τα στραβά μάτια. Το σεξ είναι εξάρτηση να ασκηλώνει. Γιατί πιάσαμε το σιγάρο. Δεν είναι εξάρτηση. Δεν είναι. Όχι, όχι. Γιατί υπάρχουν κέντρα που εξάρτηση από το σεξ. Είναι απειρολάχιστα παραδείγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Πολλά περισσότερα πράγματα από τα οποία δύσκολα έτσι απεξαρτάται ένας άνθρωπος που το έχει, παιδί μου, πιο πολύ ανάγκη. Το σεξ είναι πολύ κάτω στη λίστα. Ναι, μεν από τα πιο, από τις πιο έτσι ευχάριστες δραστηριότητες του ανθρώπου, αλλά αντέχει, φίλε, ο άνθρωπος και χρόνια χωρίς σεξ. Δεν είναι... Καταρχήν υπάρχει υποκατάστατο για το σεξ. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. γιατί ας πούμε το ηλεκτρονικό το τσιγάρο είναι υποκατάστατο του άλλου του τσιγάρου. Πάλι θες κάτι να κάνεις. Ναι. Είναι υποκατάστατο. Ας πούμε οι ναρκωμανείς παίρνουν μεθαδόνη. Για όλες τις εξαρτήσεις. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα συζητάμε γενικά μιλάμε. Και η κουβέντα στο. Επειδή αυτό όλο ξεκίνησε από το Σύλλογο Γονέων που είναι ο Θανάσης. Η κουβέντα που κατέληξε τελικά. Αυτό μας είπε, παιδί μου, ότι εξαρτήσεις είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι, γιατί πολλές φορές μια κοινωνία την συμφέρει να αντιμετωπίζει Παλιά, ή και μια οικογένεια την συμφέρει να αντιμετωπίζει σαν ασθένεια την εξάρτηση του γιου, της κόρης, ενός πολίτη κτλ. Η κοινωνία. Είναι θέμα, λέει, επιλογής. Ναι. Δηλαδή, οπότε αν επιλέξεις όντως να απεξαρτηθείς, αλλά πραγματικά να το επιλέξεις, να είναι, ρε παιδί μου, αυτοσκοπός, να είναι σκοπός ζωής, μπορείς να απεξαρτηθείς. Ο τζόγος είναι εξάρτηση. Είναι. Και ο τζόγος μπορεί να γίνει εξάρτηση. Αλλά είναι επιλογή στην αρχή. Πας να παίξεις μια επιλογή είναι. Κοίταξε, είναι και επιλογή το να το κάνεις να παίζεις μόνο την πρωτοχρονιά. Έτσι, εθιμοτυπικά. Μόνο... Ή να παίζεις, παιδί μου, που και που κάνει μια παρτίδα πόκερ. Που... Αλλά όταν σου γίνει, φίλε, καθημερινή συνήθεια και τζογάρεις. Σκυλιά, αβέρτα. Και τζογάρεις, όχι το τέτοιο, και τζογάρεις τα λεφτά που αν σου λείψουν δεν θα έχεις να ζήσεις, δεν θα έχεις να πληρώσεις το νίκη, το λογαριασμό σου, το ένα, το άλλο κτλ. Τότε, φίλε, είναι. Έχει νόημα. Από τις πιο επικίνδυνες να βασίσει. Περίμενε. Εξάρτηση. Μην φεύγεις, περίμενε. Έχει νόημα να βασίσεις. Να βασίσεις τον τζόγο για να έχεις έσοδα. Κάτι είπατε το σήμα μας λέει, καλαμαριά λέει πολλά χιόνια ξαφνικά. Ναι. Μήπως ήταν τα Χριστούγεννα. Έχει νόημα να βασίζεσαι στον τζόγο για το εισόδημά σου. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο που ζουν αποκλειστικά, ας πούμε, από το στοίχημα. Δεν είσαι από αυτούς, φίλε. Ούτε εγώ είμαι. Ναι. Εντάξει, έχω βγάλει λεφτά από το στοίχημα, κατά καιρούς και καλά λεφτά, αλλά δεν μπορώ. Έλα, πες το δώρα στα μάτια. Δεν μπορώ να ζήσω μόνο από το στοίχημα. Έλα, πες το στούντιο και πες το. Κουβέντα κάνουμε, έλα. Έλα να φυσικά και υπάρχουν. Εγώ σου έχω πει. Έχω φίλο μου, Κύπριος, φίλος μου, που είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες πόκερ στον κόσμο. Φυλακή. Και δεν κάνει τίποτα άλλο. Ζει αποκλειστικά και ζει καλά, έτσι. Τώρα μιλάμε ότι έχει βγάλει καλά λεφτά. Αυτό το έκανε δουλειά. Ναι. Τώρα που μιλάμε είναι στο Las Vegas σε τουρνουά για ένα μήνα. Συμμετέχει σε διάφορα τουρνουά. Στα οποία για να συμμετέχει πρέπει να τα σκάσει. Να το σκάσει. Ήρθε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται από το. Άκουσε Las Vegas και ήρθε. Εδώ. Βίβα Las Vegas. Δε χαμόγελο. Alves has left the building.
Δουλεύει, κάτσε λίγο. Δεν δουλεύει, περίμενε. Έλα, πάρε καρέκλα, έλα, πάρε καρέκλα. Έλα, κάτσε, βάλω εδώ πέρα το. Έλα, Θανάση, δώσ' το αυτή. Να πάρει εσύ τη δικιά μου και θα πάρω εγώ αυτήν, έλα. Η Ισλανδία κάνα 2-0. Έλα, έλα, δώστε, δώστε τη δικιά σου. Α, την καρέκλα. Πάρε αυτή. Πάρε αυτή. Τι να το δώσει, Θανάση. Μουσικές αράκλες παίζουμε, κάτσε. Μόλις άκουσε Las Vegas ο Μουρελής και πόκερ, μπήκε στο στούντιο. Μια κουβέντα που κάνετε για το τζόγο. Ναι. Έτσι και που σας δείτε, το ερώτημα, ας πούμε, είναι άμα είναι επιλογή, άμα είναι. Είναι και τα δύο. Ναι, εντάξει. Και τα δύο. Και επάγγελμα μπορεί να το κάνει. Είναι θέμα επιλογή του να ξεκινήσεις μια σχέση, ας πούμε, εξάρτητα, το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Στην πορεία μπορεί να γίνονται ασθένεια. Αλλά σίγουρα, σίγουρα. Η επιστήμη της ψυχολογίας, μέσα από έρευνες και τα λοιπά, που βέβαια εντάξει, αυτά είναι και ναι, από έρευνα σε έρευνα, πολλές φορές ναι, τα αποτελέσματα διαφέρουν. Ναι. Ο τζόγος. Η ψυχολογία έχει καταλήξει στο γεγονός ότι η εξάρτηση, κάθε μορφή εξάρτηση, είναι κατά βάση θέμα επιλογής. Ναι, συμφωνώ 100%. Συμφωνώ. Απλά είναι εξάρτηση με εξάρτηση. Δηλαδή τα ναρκωτικά, α πούμε, είναι μια εξάρτηση που οδηγεί στο θάνατο κάποια στιγμή. Έτσι. Όχι πάντα. Δηλαδή αυτή η ψυχολόγος ναι, που μας κάνει αυτό το μάθημα, α πούμε, λέει ότι. Επειδή είναι αυτός ο τομέας της, δουλεύει πολύ με άτομα ναι, που έχουν θέμα με ναρκωτικά, κυρίως με ηρωινομανείς, λέει ότι υπάρχουν λέει, πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που ήταν κολλημένοι με την ηρωίνη, που όντως επέλεξαν να την κόψουν και, και την κόψαν λέει, οριστικά για να ζήσουν. Ναι, για να ζήσουν, χωρίς καν να πάνε σε κέντρο απεξάρτησης. Εγώ έχω μια άποψη γι' αυτό, που λέει η άποψή μου ότι όλα είναι θέμα. Του μυαλού μας και, ναι, της, ναι, ναι. Και της δύναμης που έχουμε μέσα μας. Είναι θέμα δύναμης ακριβώς. Ναι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πας στην απεξάρτηση για να κόψεις τα ναρκωτικά. Σίγουρα μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο. Είναι όπως το προφανώς. Είναι όπως το τσιγάρο, έτσι. Εγώ, ας πούμε, είναι επιλογή μου να καπνίζω. Έτσι και δεν θέλω να το κόψω. Mm. Άλλοι το κόβουν είτε μαχαίρι που λέμε, αυτό το γνωστό, είτε με φάρμακα, είτε με χιλιαδιό. Ηλεκτρονικά έτσι. Τσιγάρα, ναι, μαστίχες, ο τζόγος δεν φιλόμαστε. Δεν είναι και αυτά. Ο τζόγος είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, το νιώσει κι εσύ. Ναι, μπορεί να γίνει καταστροφικό όμως. Ναι, εντάξει. Αλλά ο τζόγος δεν φιλέ. Γιατί υπάρχουν στιγμές που τρελαίνεσαι. Σου βγάζει πολλά παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι έχεις την ευκαιρία της ζωής σου μπροστά και λες θα τα βάλω όλα. Κοιτάξει, ρε φιλέ. Όλα, ό,τι έχεις τέλος πάντων. Ο κουμάρτζης, ο τζογαδόρος, ναι. Δεν παίζει για να κερδίσει. Παίζει για το άθλημα. Κατάλαβες. Παίζει για την έξαρση τη στιγμή. Έχουν κλείσει σπίτια εκτός αυτού και έχουν πουλήσει book. Άμα μιλήσει με έναν τζογαδόρο, θα σου πει 10. Φορές που έχει χάσει, ναι, ναι, έτσι ναι. Σίγουρα, αλλά τη μία φορά που θα σου πει που έχει κερδίσει, θα δεις μια λάμψη στα μάτια του ρε ναι, φίλε. Ναι, όντως, σαν την κάντι. Μια λάμψη, ναι. Εγώ θα σου πω κάτι, θα σου πω, ένα μάτς που θυμάμαι που έχει κερδίσει αναπάντεχα λεφτά, έτσι που δεν το πίστευα ρε παιδί μου, Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης, 2-1 στο 89 και δίνει ναι. Το διπλό της Ρεάλ, 80. Έπαιξε την ανατροπή. Και έπαιξε ανατροπή στο 89. Ναι. Το έβαλα 5 ευρώ. Ναι. Έτσι όταν έγινε το 2-3, όταν έγινε το 2-3 στο 94, έτσι δηλαδή ακόμα το λέω για να τριχιάζω ρε φίλε. Θα μου πεις έχεις χάσει αυτά καλά, που ναι, πήρες, ναι, ναι, δεν έχει σημασία ρε φίλε, είναι το άθλημα. Ναι. Γι' αυτό παίζουμε, για το άθλημα, δεν θα κάνουμε ποτέ λεφτά. Κοίταξε, σημασία έχει στην τσέπη, απλά στο μυαλό, εκείνη στην ψυχολογία μας εκείνη τη στιγμή ναι, δεν έχει σημασία. Ψυχολογία είναι το καλύτερο πράγμα για μένα, μπορεί να ακουστεί λίγο ακραίο αυτό που θα πω, έτσι. Κάποια πράγματα που βιώνεις μέσα από το. Δεν μου παίρνει να το λέω εγώ, θα το πω κουμάρι. Είναι καλύτερα για να είσαι με γυναίκα, ρε φίλε. Έτσι το βλέπω εγώ. Κοίταξε, ναι, φίλε. Καταρχήν είναι όλα θέμα γούστου. Έτσι είναι γούστο, ρε φίλε. Γιατί να σου πω κάτι, τα ξενύχτια που κάνω εγώ ας πούμε, για το κουμάρι, το κάνω για γυναίκα. Τις βραδιές που έχουμε εκεί. Γιατί όταν λέμε κουμάρι δεν εννοούμε στοίχημα. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε. Εννοούμε πράσινη τσόχα. Έτσι. Κοίταξε, αν είναι λίγα τα λεφτά που. Εντάξει, που τζογκάρει ο άλλος, αυτό που είπες, ναι, τα λεφτά είναι, είναι τα παίζουμε λεφτά πάντα ό,τι τσέπης, και αν περισσεύει. Της τσέπης, ναι, τα λεφτά ναι, της τσέπης. Ναι. Ποτέ δεν θα μπει στη λογική να πέσει κάτι. Πάμε και το ένα παραπάνω θα σε οδηγήσει σε άλλα και ναι, ξέρουμε που οδηγεί. Έτσι θα μου πεις ο τζογκαδός μπορεί να σταματήσει σε αυτό. Εγώ θυμάμαι φίλε πάντα. Άμα βάζει κανένα δύο κεφαλιές. Κάποτε δουλεύεις ηλεκτρονικά στα 2-10 στις Βόλου. Τα πιο του κέντρου. Εποχή που με φρουτάκια που ήταν σε μεγάλη έξαρση τα φρουτάκια. Και φίλε έρχονταν φοιτητές, παίζαν τα νίκια που του είχαν στείλει οι πατεράδες μια ώρα πριν. Και με κλιπαρούσαν μετά. Θα μου πείτε, φίλε, πώς θα στα δώσω. Καταρχήν, εγώ είμαι απλός υπάλληλος. Ναι, ρε φίλε. Άσχετο το αφεντικό μετρούσε τις κουταλιές της. δεν κάνω πλάκα, φίλε. το έπαιρνε καφέ. Τον εσκαφέ και γέμιζε με κουταλιές το τέτοιο. Πόσα βγαίνει. Δεν θυμάμαι τώρα τέτοιο.
Κύριε, και ανάλογα το. Ένα παλιό. Και είχε μετά τσέκαρε πόσου χτυπημένου καφέ. Ένα παλιό που πήγαινα είχε βγάλει ότι είναι, ξέρω εγώ, το μεγάλο τότε το αλεσμένο ήταν 282 κουταλιές. Άρα βγάζουμε τόσου καφέδε. Άρα... Έρχονταν οι φοιτητέ με δάκρυα και μου λέγανε φίλοι πώ θα πω στον πατέρα μου. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το παθαίνουν. Εγώ πιστεύω ότι το παθαίνουν όλοι όσοι παίζουν ζωγό. Ξεκινάνε. Όχι, όλοι, όχι. Το 90% εντάξει, θα φτάσουν σε σημείο, πρόσεξε, όχι πολλά λεφτά, μπορεί και τα 50% ευρώ που θα χάσουν, ναι, να το, να ναι, θέμα ζωής, παιδε, και εντάξει, να πούνε κάποια στιγμή πόπο. Είναι ανάλογα τι κεφαλιά τρως, έτσι, ανάλογα με τι πορτοφόλι έχεις σχετικά. Όλοι το τρώνε αυτό. Το θέμα είναι ποιοι συνεχίζουν και ποιοι σταματάνε. Δηλαδή, ο κόσμος που έχασε 50 ευρώ και σταμάτησε. Ναι. Που για μένα, για σένα, ας πούμε, και για πάρα πολύ κόσμο, αυτά τα νούμερα, ειδικά κάποτε, ήταν. Τη πλάκα. Ναι. Εντάξει, για όλους, έτσι, δεν είναι τώρα ότι είμαστε εμείς οι πλούσιοι, για όλους. Αλλά η εξάρτηση του τζόγου σε σχέση με τις άλλες εξαρτήσεις μπορεί να σου δώσει και κάποια στιγμή να το αλλάξεις και να το κάνεις και κέρδος επάγγελμα όπως έλεγες. Ναι, βέβαια, ελάχιστο έχουν κάνει ναι, να ζουν μόνο από αυτό. Κοίτα, είναι καταρχήν είναι θέμα να βγάλεις λίγο τον τζογαδόρα από μέσα σου, έτσι. Δηλαδή να πεις κερδίζω 15-20, τέλος. Και στο στίγμα το ίδιο, να παίζεις κάποιες επιλογές. Που είναι πιο ναι, εφικτές. Ο φίλος ο Θεοδωρής λέει, εμένα λέει μέσω, λέει κυριολεκτικά, λέει ο Τριανταφυλόπουλος, λέει όταν είχαν κλείσει λέει, τα φουρτάκια. Ναι, εντάξει, τα φουρτάκια ρε φίλε. Στη ζούγκλα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, κοίτα τα παιδιά, είναι το θέμα γιατί παίζεις τώρα. Δηλαδή όταν παίζεις στοίχημα, ποντάρεις. Το φουρτάκι τι ευχαριστεί να σου δώσει. Ακριβώς ναι, αυτό. Ποντάρεις. Στο στιγμή είναι μέσα και η μπάλα, θα δεις το φουρτάκι. Μπράβο, ποντάρεις σε κάποιες πιθανότητες που έχει, γιατί μια ομάδα μου είναι καλύτερη από την άλλη κι αυτά. Έτσι, εκεί ποντάρεις σε κάποια. Ναι, το στοίχημα δεν είναι 100% τζόγο. Δεν είναι τζόγο. Έχει τζόγος μέσα και το στοιχείο του τζόγου, αλλά δεν είναι 100% τζόγο. Άλογα, άμα παίζει τώρα, ξέρω εγώ, σκυλιά ή άμα παίζει κάτι άλλο, αυτό είναι τζόγο. Εντάξει. Το να ποντάρω εγώ ένα σκυλί τώρα που έχει ένα περίεργο όνομα γιατί μου αρέσει. Το ναι, λότο, το λαχείο, αυτά ναι, είναι τζόγο, παιδί μου. Το φρουτάκι, α πούμε, το όταν παίζει με 90%, 95 με 5 να κερδίσει. Ναι, 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 ναι. Που σημαίνει ότι μηχάνημα πρέπει να φορτωθεί για να πάρει. Μα είναι μηχάνημα, ρε φιλέ, έχει μέσα λογισμικό, είναι τέτοιο. Είναι φτιαγμένο, δεν είναι 50-50. Ναι. Είναι 95-5, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι το, αλλά το ποσοστό είναι υπέρ του μηχανήματος. Είναι σαν το καζίνο που λένε κερδίζει πάνω το καζίνο. Φυσικά θα κερδίσει το καζίνο. Ναι. Αφού όλα τα παιχνίδια περισσότερα που έχει είναι φτιαγμένα για αυτόν τον λόγο. Ναι. Άσχετα να κερδίσουν κάποιοι. Κοιτά, και οι σεσημασμένοι αυτοί που κερδίζουν τους κόβουν την είσοδο. Στο καζίνο παίζουμε μόνο πόκερ. γιατί να σου πει κάτι, γιατί παίζει πόκερ, γιατί α πούμε εγώ παίζω πόκερ πια. Γιατί παίζω απέναντι σε παίκτη, παίζω απέναντι ναι, σε άνθρωπο. Κατάλαβε, δεν παίζω απέναντι σε ένα μηχάνημα, σε μια μπίλια. Και εγώ πραγματικά αυτούς που πηγαίνουν στο καζίνο για να παίξουν φρουτάκια δεν τους καταλαβαίνω. Ναι, δεν παίζω αυτό. Παίζω δηλαδή απέναντι... να πάω να παίξω 21 ναι, υπόκριτα τα λοιπά ή και ρουλέτα ξέρω. Τα έχω κόψει εγώ όλα αυτά. Τα έχεις κόψει. Στο καζίνο τα πάω μόνο Black για πόκερ. Μόνο για πόκερ. Να ζητήσω μια χάρη. Επειδή δεν έχω πάει ποτέ να παίξω να με πάτε εσύ δύο μια φορά. Όχι, όποτε θέλεις. Καταρχήν εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσει το χαρτί. Αλλά στο καζίνο δεν γούσταρα. Να πάμε τρεις μας μια φορά για το τέτοιο. Όποτε έπαιξε στο καζίνο δεν το γούσταρα. Δηλαδή είχα άγχος, παιδί μου, ότι θα χάσω τα λεφτά μου. Όταν πες με τα φιλαράκια. Το ευχαριστιέσαι. Όταν τα χάσεις, ναι. Αλλά το ευχαριστιέσαι. Θα κάνεις χαβάλι, θα πας την πίτσα σου, θα παραγγείλεις το τέτοιο. Ένας κοινός φίλος μας έχει ένα βράδυ, θυμάται που βρεθήκαμε μαζί σε ένα τραπέζι. Το πώς εξελίχθηκε αυτό με τα φιλαράκια από παρέα και χαβαλά και στο τέλος κυνηγιόταν με κάτι άλλο. Άρτζε. Στοιχηματικός φίλος μας που ξεκινήσαμε μαζί. Ναι, τον ναι, μνημονεύσαμε για πριν από λίγο, να σου πω την αλήθεια. Πήγαμε σε μια παρέα, παίζαμε ναι, φιλαράκια ναι, και πώς έγινε τα φιλαράκια. Ναι, ναι, κατάλαβα, φύγανε ναι, και τα χτυλίδια, φύγανε και τα ψάχναμε ναι, και ναι, μπουνίδια πέφτανε. Δεν υπάρχει, να σου πω κάτι. Αυτό που λένε φίλοι, άμα δεν παίξεις φίλοι θα παίξεις φιστίκια. Θα παίξεις αρακά, δεν θα παίξει λεφτά. Άμα κάτσει. Εμείς δεν φύγαμε παλιά, είχαμε ένα καλό λεφτά, παρεάκι. Με λεφτά παίζαμε φυσικά φραγκοδίβρακα, έτσι όχι τέτοιο. Και το κρατούσαμε. Δηλαδή, οι χαμένοι θα τρώγανε την πίτσα που την πλήρωνε ο με τον Άρτζε που είπε, α πούμε, π.χ. δεν έχω παίξει ποτέ κόντρα του λεφτά. Ναι. Ποτέ. Ενώ τον ξέρει, είναι άτομο που ναι, 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 τα ξέρει όλα τα παιχνίδια, έτσι ναι, και του αρέσουν κιόλα σε έναν βαθμό. Και ειδικά με το στοίχημα είναι και. Expert, αλλά να παίξω απέναντί του για τζόγο, κουμάρι όχι. Όχι. Προτιμώ, λέω, καλά κάνεις. Ναι, ναι. Όχι, ρε βλέ, μαζί σου δεν ναι, παίζω ναι, ναι, κόντρα. Είμαστε το να κάτσουμε και... να κάνουμε χαβαλέ, να παίξουμε μετά μια μπυρίμπα, ένα καφέ. Ξέρω ναι, εγώ, ναι, να ναι, το κάνω ναι, αυτό, εντάξει. Γιατί εγώ, να πω την αλήθεια, δεν κάθομαι να παίξω τζόγο ποτέ. Ό,τι και να παίξω, βίδα, μπυρίμπα, ιστορία από εδώ από εκεί. Κάτι θα έχει μέσα, καφεδάκι θα έχει. Αυτό τζόγο είναι. Γι' αυτό στοίχημα. Αλλά είναι ωραίο τζόγο. Καφεδάκι, ρε παιδί μου. Θα πάρω το καφεδάκι. Ο χαμένο πληρώνει, ξέρω εγώ. Ναι, πάντα. Και την πάρτιδα. Και μπορεί να πέσει και κανένα δεκαρικά από κάτω. Για τα έξοδα μετακίνησης. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, αυτές είναι ωραίες κουβέντες. Ενέργεια, εντάξει. Μόνο πάω Κάρι Ρακλή και πρωταθλήματα, κύπελα, αυτά, εντάξει. Πιάνεις ένα θέμα τώρα που βέβαια είναι. Κοίταξε, βοηθάει και ο μήνας. Είναι Ιούνιος, έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Σε λίγο ξεκινάει το Μουντιάλ, οπότε είναι πιο χαλαρά. Που θα γίνει ο πανικός στο Μουντιάλ, ώστε να βάλω το στοίχημα. Ναι, είναι το γεγονός με το μεγαλύτερο αθλητικό τζόγο εταιρείες που στην τετραετία. Ασχολούνται με άλλα είδη στοιχήματα, δηλαδή με πόκερ και οτιδήποτε. Βάζουν προσφορές όσον αφορά το στοίχημα. Ναι, ρε φίλε, στο Μουντιάλ και η Κουτσή Μαρή θα παίξει στοίχημα. Να μην διαφημίσουμε την εταιρεία. Τώρα με μεγαλύτερες εταιρείες πόκερ που έχει πλέον στοίχημα σου δίνει πλέον παιχνίδια όσον αφορά το Μουντιάλ. Γιατί ξέρουν τι τζίρους γίνονται στο Μουντιάλ. Ναι, να σου πω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι είναι σήμερα τυχαίο το βιντάκι που κυκλοφόρησε με τον Μουρίνιο? Όχι. Που του βάζουν να κάνει τέτοιο. Ξέρεις πόσοι στον κόσμο θα παίξουν τα ζευγάρια που βγάλε ο Μουρίνιο? Άνετα, έτσι. 2 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, άμα τα μαζέψει φιλέ, μόνο στον Μουρίνιο πρέπει να στήσουν άγλαμα οι μπουκ. Εδώ είναι παίζουν ό,τι έλεγε. Δεν λέω ότι το κάνει με θόλο. Το χταπόδι ρε παίζανε. Ναι, ρε φιλέ, άμπρα. Έβγαινε το χταπόδι και ακουμπούσε ένα και παίζανε ότι δεν είναι το χταπόδι τώρα. Ναι. Δεν είναι τώρα, εντάξει, το Μουντιάλ. Το πιστεύω, νομίζω ένα ζευγάρι σε Νεγάλη Αυστραλία, στο 16, κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι το Μουντιάλ τώρα που σε ζητάμε για τζόγο και οτιδήποτε είναι, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο top σε τζογάρισμα παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο στο Las Vegas που τώρα ας πούμε έχει το παγκόσμιο πλάσμα πόκερ που γίνεται χαμός, πανικός. Πιστεύω ότι θα τζογάρουν πολύ στο Μουντιάλ. Παρότι δεν το ξέρουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, ναι. Αλλά επειδή μόνο εκεί επιτρέπεται ουσιαστικά και το επίγειο στοίχημα στο Las Vegas, στην Νεβάδα, πιστεύω ότι θα γίνει πανικός όσον αφορά το το τζογάρισμα του Μουντιάλ. Όχι, μα είναι αποδεδειγμένο το αθλητικό γεγονός με το μεγαλύτερο ποσοστό. Θα παιχτούν μαλλιά, έτσι πραγματικά. Ο 28 λέει: βρε, μια κακή εξάρτηση λέει, έχετε, λέει, που επηρεάζει αρνητικά τη ζωή, λέει, και δεν έχετε σωτηρία. Λέει: είστε μάντζεστερομανείς, θαυμαστέ του τσιχλόφου. Είμαστε και τρεις τώρα εδώ πέρα, μάλιστα. Ναι. Σταμάτησε, είσαι μπασκετικός. Φίλε, δεν είναι εξάρτηση. Αυτό είναι εξάρτηση είναι όταν αγαπάς κάτι το οποίο σε πληγώνει, ξέρεις. Ξεκίνησα να μας πληγώνει όταν την αγαπήσαμε πρώτη φορά και μετά για 20 χρόνια αγκύλωση πάθαν τα χέρια μας. Τα χέρια μας πάθαν αγκύλωση να σηκώνουμε τις κούπες. Και ο 670, για πες, κάτι πας να αφήσεις για την United τώρα. Τι, για. United, θες να πεις κάτι. Όχι, εγώ θα ρωτήσω το μάτι σαν μπασκετικός. Ναι. Καθαρά ποδοσφαιρικά να μας πει εν συντομία, γιατί φτάνουμε και στο τέλος. Πώς βλέπει το Μουντιάλ. Η συνέντευξη είχε μεγάλη επιτυχία γιατί και στο σχετικό γκρουπ που είμαι και εγώ μέλος. Διαφημίστηκε πάρα πολύ για τα παιδιά και ψάχναν να τη βρουν να την ακούσουν. Έτσι, πολύ ωραία πράγματα είπε χθες ο πρόεδρος. Όντως. Και εμένα βασικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που είναι fan club χωρίς συνδρομή. Ναι, που ναι, πολύ εντύπωση. Σημαντικό. Πώς βλέπεις το Μουντιάλ ποδοσφαιρικά και τι θα παίξεις, αν παίξεις? Εντάξει, τι θα παίξεις. Καταρχήν ένα στοίχημα που παίζω παραδοσιακά πάντα, αν και ποτέ δεν το έχω πιάσει, είναι Αγγλία. Αγγλία κατάκτηση. Εντάξει, ένα βιντεάκι που λέει ένα πιτσιρικά. Τι λέει, αγαπά την Αγγλία? Ναι, πιστεύει να κερδίσουμε το παγκόσμιο? Όχι. Απλά και ο πιτσιρικά το ξέρει. Κοίταξε, θα το πάρει η Αγγλία. Κοίτα, στάνταρ το πάρει. Κάτι, ξανά, κατάκτηση αλλά παίζω για φέτος δύσκολα. Δεν παίζω στοίχημα, παίζω κατάκτηση Αγγλία. Ναι. Βάζω ένα δεκάρικο, λέω αν τυχόν γίνει, τουλάχιστον να πω το πιασα, το έπαιξα. Βάζω παραδοσιακά. Θα μου πει τι επιτυχίε έχει να κερδίσει. Εντάξει. Εντάξει, φίλε, Αγγλία είναι. Όχι, νομοτελειακά θα το ξαναπάρει Αγγλία. Δεν βάζω. Μέσα στην επόμενη 20 ετία θα το ξαναπάρει σίγουρα. Μέσα στην 15, 17, 20. Νομίζω αρκετά μεγάλο το ποσοστό τη Αγγλία. Κάτσε να σου πω, ο Παπ πώ τη δίνει τώρα. Δεν θυμάμαι την. Κοιτάξτε, εγώ. Αγγλία τη δίνει 12. 12, λίγο. Για μένα είναι λίγο, εντάξει τώρα. Όταν, καλά, ο Παπ τα έχει κουτσουρεμένα, εντάξει. Ναι, εντάξει, είναι λίγο, είναι λίγο. Να πω την αλήθεια. Κοιτάξτε, εγώ θα προσπαθήσω να βρω αυτά που μου αρέσουν πολύ είναι σκόρερ ομάδων που μπορεί να κάνει και συνδυασμό. Δηλαδή να βγάλει και ένα καλό ποσοστό. Φίλε, έχει καλή απόδοση στο Φαλκάο. Σκόρερ Μουντιάλ, ναι. Λες στο Φαλκάο έχει 4 απόδοση. Είχε μάλλον γιατί έπεσε. Είχε 4 απόδοση που εντάξει, φίλε, και έχει κι άλλου α πούμε, αλλά είναι ο Φαλκάο. Είναι δηλαδή, ο Φαλκάο. Στην Κολομβία, λογικά, ναι. Πόσα ακούω θα βάλει η Κολομβία. 4 απόδοση στο Φαλκάο. Που είναι και ο Φαλκάο. Είναι τώρα σε τερφόρ ολική, δεν είναι. Όχι, εγώ αυτά θα πάω. Δηλαδή δεν μπαίνω στη λογική. Πολλοί το κάνουν να περιμένουν. Επειδή είναι και ένα. Στη ξεκινάει ένα μάτς, μετά είναι 3, μετά είναι 2. Όχι, ξεφεύγει, ναι, ξεφεύγει. Δεν είναι πολύ επιλογές. Και μακροχρόνια. Δεν γίνεται να παίξει καμιά 30 για μακροχρόνια. Γιατί τα όλα είναι τα πιο πολύ αλληλοσυγκρουόμενα. Το να παίξω κατάξει, α πούμε, εντάξει τώρα πολύ. Εγώ κατάξει δεν έπαιξα. Εγώ μέχρι στιγμή έχω παίξει 4 ειδικά στοιχήματα μακροχρόνια. Ζευγάρι Βραζιλία Αργεντινή. Φαλκάο πρώτο σκόρερ Κολομβία. Γκρισμάν πρώτο σκόρερ Μουντιάλ με 13 απόδοση. Σωστό, συμφωνώ. Και Γαλλία, καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Όχι κατάκτηση. Καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. 4,5 απόδοση. Γιατί πιστεύω ότι η Γαλλία μίνιμουμ θα φτάσει ημιτελικό. Έτσι πιστεύω. Γκρισμάν. Εγώ θα το γράψω γιατί πολλοί φίλοι που το περιμένουν να το γράψω. Εγώ πιστεύω και Κέιν.
Να σου πω την αλήθεια. Gain, γιατί... Τον σκέφτηκαν να σου πω την αλήθεια. Ο Κόλκαζε τον έβγαλε στο Γκέιν. Ναι, ο Σταύρος Μίξε Γκέιν. Βαράει τα σουτ, βαράει τα φάουλ. Τα πέναλτι. Ναι, 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 όχι, είναι εντάξει. Οι Αγγλίες είναι έναν όμιλο που τα δύο μάτς που έχει μπορεί να τελειώσουν και 6-0. Ναι, εντάξει. Τα ναι, δύο έχει, που έχει. Την Ισία βασικά. Την το Βέλγιο και τον Παναμά έχει. Και τον Παναμά. Ναι, ο Παναμάς είναι δηλαδή πολύ πράγμα, φίλε. Μαζεύει πολλά, κατάλαβες. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Κέιν αξίζει μια μπαταριά, γιατί αυτό τα βαράει όλα. Και τον έχει και νομίζω και καλή απόδοση. Το Κέιν έχει 12. Είναι όσο καλή. Πληρώνει και ο Γκρισμάν. Και ο Γκρισμάν είναι καλή, γιατί πάλι και αυτός έχει στον όμιλο. Πάντως εγώ πιστεύω κάποια... ότι ο Κοντός βλέπε Μέση, κάτι θα πάρει. Λέει με άδεια χέρια δεν θα φύγει. Τώρα το τρόπο θα είναι. Τη χρυσή μπάλα θα είναι το MVP που το γίνεται βάση ψηφοφορία τη FIFA. Μήπως δεν πάρει τίποτα. MVP βέβαια πήρε, χρυσή μπάλα πήρε το. Αυτό ο Παπ νομίζω δεν το είχε βάλει αρχικά. Δεν ξέρω αν θα το βάλει συνέχεια. Χρυσή μπάλα πάντως πήρε το 14 παρά το χαμένο τελικό στο μέσο του δώσανε. Πρώτο σκόρε θα είναι. Πάντως κάτι θα πάρει πιστεύω ο Κοντός. Δεν φεύγει έτσι. Δεν με γεμίζει η Αργεντινή, α πούμε. Δεν είδαμε την Αργεντινή. Ούτε με να με γεμίζει η Αργεντινή. Απλά εγώ ποντάρω στον Κοντό, μπα και πάρει στο τελευταίο του Μουντιάλ, μπα και πάρει την ομάδα στι πλάτε του. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Θα μου πει το έχει κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Δεν το έχει πολύ κάνει. Λίγα πράγματα. Εσύ Αργεντινή τώρα, η Κοντζάμα Αργεντινή με μέσο και δεν συμμαζεύεται. Γιατί από τη μέση και μπροστά έχει. Εντάξει, είναι καλή, πολύ, είναι πολύ καλή. Πίσω καλή. Βέβαια είναι. Άστα να πάνε, ναι. Πάνε. Κοίτα, ο Άλισον Βραζιλιάνος. Όχι, ο Άλισον Βραζιλιάνος, ναι. Τώρα ναι. Θα παίξει με τον Καμπαγέρο που είναι 38 χρονών, τερματοφύλακα. Η Βραζιλία εκεί, εγώ τώρα με τον Άλισον, α πούμε, η Βραζιλία. Είναι έχει δυνατός. Κάτι στο τέρμα που παλιότερα δεν είχε. Ναι. Ο Άλισον τουλάχιστον στην Ρώμα δείξει μια σταθερότητα πολύ. Κοίταξε, μεγάλη. Η Βραζιλία αν είχε και τον Ντάνι Άλβες στο δεξιά τη άμυνα θα ήταν επιλέστατη σε απόλυτο βαθμό. Εγώ πιο πολύ μακροχρόνια θα επιλέξω αυτά. Δηλαδή με σκόρε και τέτοια συνδυασμού. Ναι. Πρώτο σκόρε ομάδα. Γιατί πιστεύω ότι. Δηλαδή μπορεί να βάλει και ένα γκολ κάποιο. Και να βγει με το σκόρε. Ναι, ναι. Και να βάλει σε εθνικέ ομάδε δεν σκοράρουν πολύ. Με ένα γκολ. Έτσι να βρει ποιο βαρέει τα πέναλτα ή τα φάουλ και να βάλει ένα γκολ να τελειώσει. Το να πάω μέρα με τη μέρα, α πούμε. Πιστεύω ότι θέλει χρήματα να έχει. Θέλει χρήματα και εκτός αυτού. Δηλαδή τα πιο πολλά σημεία θα είναι ένα 20-30. Ναι, να βάλει τώρα το Αγγλία Παναμά, όπου είναι 3,5 πώ θα είναι, ένα 80 α πούμε. Λοταρία. Ναι, εντάξει, ναι. Να έχω λεφτά να το βάλω. Άμα δεν έχω. Λοιπόν, τι να κάνω. Κλείνουμε. Εντάξει. 12 φτάσαμε. Να διαβάσουμε το μήνυμα του 670. Βεβαίως. Λοιπόν, λέει, κατανοώ, λέει απόλυτα αυτόν λέει με το μήνυμα, λέει για τον. Όχι, ρε φίλε τώρα. Κοιτάξτε. Ναι, καλά, ναι, όχι. Πάτα πάνω, κλείσε κάτω. Κάτω. Τσαπ. Λογγίν για τη θεία. Εδώ θέλει από. Day. Τι είχαμε χθες? Όχι, ρε, μπορείς να το κάνεις και αλλιώς. Πώς? Κανονικά πρέπει να βγάζεις εδώ κάτω. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να πάρεις την προηγούμενη μέρα. Άλλαξε μέρα γι' αυτό. Λοιπόν, 6 δεν είχαμε. 6-7. 7 είχαμε. 7 του μήνα. Να διαβάσουμε το μήνυμα του τελευταίου. 7, ναι, να το διαβάσουμε. Λοιπόν, έκτος μήνας, year 2018. Δώσ' το. Τίποτα. Γιατί ρε φίλε. Α, του. Του 7 βάλε. Του 7. Τα ίδια πάλι. Του 7, εντάξει. Εδώ τι είναι αυτό το. 7, έκτο, άστο εκεί είναι. Εντάξει, οκ. Εδώ είσαι. Λοιπόν. Κατανοώ απόλυτα λέει αυτό με το μήνυμα λέει και τον Τριανταφυλόπουλο. Για ένα καφέ λέει πήγαινα στο καφέ τη γειτονιά λέει και από την Βαρεμάρα. Άντε βάλει ένα πεντοχίλιαρο και στο τέλο λέει φεύγαμε κλαμμένοι. Ναι, ρε φίλε. Έχουν κλείσει σπίτια τώρα με τα φρουτάκια. Εντάξει, ήταν εγώ. Έχει ξέρω... και άλλα από κάτω. Όχι, δεν διαβάσαμε. Η εξάρτηση και τα λοιπά που. Αυτό στο και α. Αν με την Άκο Τσαλτίδακο θα έχει στεγνώσει αμαρτία το παλικάρι, βάλει. Όχι, δεν. Να στεγνώσει, δεν στεγνώνει. Είναι αυτό με τα. Εντάξει, ήταν. Ο καθένα μα ξέρει και μια ιστορία με αυτά. Και εγώ, στην αρχή, να πω την αλήθεια, ψηλό. Αυτό που λέει ο φίλο, πα για ένα καφέ και λε. Άντε, βάλε ένα βάλε. Δεν έχει τίποτα. Και επειδή κατάλαβα στην αρχή ότι δεν έχει. Δεν σε φρουτάκι ούτε, ούτε κέρμα δεν έχω ρίξει ποτέ. Δεν μου κάνει ποτέ κλικ. Δεν με τραβούσε. Γιατί άμα δεν πιάνει τα χέρια σου. Τον μπαμπά και τον Ρίγα. Ναι, τον μπαμπά και την τάμα. Ακούω το κάνω. Να βλέπω και τι πεταλούδε να κατεβαίνουν. Άμα δεν έχει λοιπόν, να βλέπει τον Ρίγα. Τελικά αποτέλεσμα και κλείνουμε. Αγγλία Κωνσταντίνα 2-0 με Ράσφορντ και Βέλμπεκ. Λοιπόν, Πορτογαλία Αλγερία 3-0 με 2 γκολ του Γκεντέσκι και του Μπρούνο Φερνάντε. Σε φιλικό νομίζω που έπαιξε σήμερα και ο Κριστιανό Ρονάλντο. Ισλανδία Γκάνα 2-0 ημίχρονο στο Ρέκιαβικ με Άρνασον και Φιμπόγκασον, τον πρώην σκόρερ του Ολυμπιακού. Και στο Περού στο 35. Αγιακούτσο, Ουνιβερσιτάριο Σαν Μαρτίν 1-1. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Αύριο μόνος σου. Μόνος. Έτσι. Εσύ θα είσαι Πάκο Ερέρα. Αεροδρόμιο Μακεδονία. Αεροδρόμιο Μακεδονία. Το παλιό τη Μίκρα που λέγαμε. Μίκρας. Έτσι μεγάλωσα. Το αεροδρόμιο τη Μίκρα. Μπαρμπαθανιάση. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ακολουθεί και ο Ζαγόρα με Ζούγκλα. Εμεί του Μόρου.
A few minutes after 10. Right you are. Right you are. Good night. Good night. You foul.